Έλα, 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 για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φυσικό ρούχο, πιπίνο καψούριδες! Ζουμουσόδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενεχώρια, να περάσουμε την παλακότητα από τη μελαγχολία και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντική ζουμουσάδα! Μία Παρασκευή λα υπάρχει στην ατμόσφαιρα, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι είναι εμφανέστατη, την καταλαβαίνετε όλοι, την νιώθετε, την μυρίζετε, την αισθάνεσαι. Και εδώ είμαστε και σήμερα για να κάνουμε σήμερα εκπομπή vintage. Έτσι το λένε τώρα. Παλιά λέγαμε εκπομπές ρετρό. Ή ακόμα πιο παλιά λέγαμε εκπομπή μία αναδρομή στο χρόνο. Δείτε τι κάνατε. Πώς το έλεγε, είσαι μην ευγενή. Δες τι έκανες. Κοίτα τι έκανες. Εντάξει, κοίτα τι έκανες. Ο κι άλλος έλεγε πω, τι μάλλον μπίπι έκανα όταν ήμουν πιο νέος. Όπως μου έχει πει παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ, του είπα, καλά, γιατί φορούσε το νούμερο 1 στην πλάτη. Μπαμπάς συμμαθήτριας της Νεκταρίας, στο σχολείο. Εντάξει, τώρα δεν θα. Αυτός που είπε, πόσοι φορές το νούμερο 1. Ρε εσύ, γιατί φορούσε το νούμερο 1 τότε. Λέει, να σου πω, λέει, κάναμε πολλές μαλαμπίπι που όταν ήμασταν πιο νέοι. Γιατί όταν σε είχα ρωτήσει τότε γιατί φοράς το νούμερο 1, για να θυμάμαι ότι θέλω να γίνω το νούμερο 1. Λέει, έτσι σου είχα πει, έτσι. Πω, πω, τι μαλαμπίπι πλέγαμε όταν ήμασταν μικροί. Αυτά, φιλιά στον Παντελή. Κατά τα άλλα, όλα ωραία, όλα όμορφα. Μία Παρασκευήλα. Θέλω να δηλώσω και πάλι, όχι προς φίλους, προς τους αντιπάλους, προς τους εταίρους, ότι δεν μας πέφτει με τίποτα. Το δηλώνουμε, είναι ξεκάθαρο. Σήμερα που ο μήνας έχει 21 του Ιούνιου, δεν μας έχει πέσει. Στο ερώτημά σας, το αγωνιώδες, πότε θα σας πέσει, θα σας αφήσουμε έτσι να είστε λίγο με την αγωνία. Καταρχήν θα μας πέσει όταν αποφασίσουμε εμείς. Όχι όταν θα αποφασίσετε εσείς. Θα είναι δική μας, δηλαδή αυτόβουλη. Θα είναι δική μας. Αυτή να πούμε, ξεκούρασε την λίγο. Πάντα μιλάμε για την ενέργεια, για τη διάθεση, για το κέφι, για το πάθος, για όλα αυτά. Το καταλαβαίνετε νομίζω έτσι. Τα φιλιά στην πρώτη καλημέρα στο Μότο Μουδανιά. Γεια σου Κωνσταντίνε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Σήμερα πού? Θα κάνουμε ταξίδι πίσω στο χρόνο. Διπλό είναι το ερώτημα. Διπλή είναι η μικρή βόλτα που θα κάνουμε στο παρελθόν, μπαίνοντας στο μικρό τρενάκι του χρόνου και πηγαίνοντας πίσω, περνώντας μέσα από δάση, μέσα από τούνελ, μέσα από λαγκάδια, για να βγούμε στα χαμένα χρόνια της δικής μας αθωότητας. Και βέβαια να θυμηθούμε δύο πράγματα. Ένα, ποιο ήταν το πρώτο μάτς το οποίο είδατε, το πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ, λογικά, που είδατε εσείς, που θυμάστε, και ποιο ήταν το μέρος που παίζατε μπάλα όταν ήσασταν μικροί. Θα μας πέσει σε 34 χρόνια, ρε, λέει ο Χρήστος από το Ανόβερο. Γεια σου, Χριστάρα! Τα παιδιά, στο τέλος του μήνα, κάνουν τα εγγένεια, έχουν φτιάξει στολίδι, κόσμημα σύνδεσμο. Και θα είναι και οι δύο κούπες εκεί. Οι κούπες του Νταμπλούχου. Έλεγα λοιπόν ότι είναι διπλό το ερώτημα σήμερα, γυρνώντας πίσω τον χρόνο, αν θέλετε να μιλήσουμε γι' αυτό. Ο άλλος μπορεί να βγει και να πει να μιλήσει για την τρύπα του όζοντος. Να πει ότι είδα μια καταπληκτική ταινία. Βεβαίως. Ποια ήταν η ταινία, η μονοτική. Εκπληκτική. Στο ερώτημα λοιπόν, ποιο ήταν το πρώτο μάτς που είδατε, άνετα δέχομαι το αυτό 1-0, θα θεωρηθεί σωστή απάντηση. Πέσετε σήμερα για ένα τριήμερο στο Πόζαρ, στο υπέροχο αυτό μέρος, χειμώνα καλοκαίρι, δεν υπάρχει εκεί εποχή που δεν είναι πεντάμορφο το μέρος, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Φιλοξένια, 2 διανυκτερεύσεις, όποιος πήγε ενθουσιάστηκε, πέτρα, ξύλο, ένα υπέροχο μέρος να πάρετε τη γυναίκα σας, να πάρετε τη φίλη σας, να πάρετε τον φίλο σας, το έτερο σας ίμιση και να πάτε στα υπέροχα νερά εκεί που είναι ο τόπος ευλογημένος όπως είπα και να περάσετε εξαιρετικά. Και να πάτε φυσικά για σουλουμοντρούχουμ και αγαραπιπερίμ γιατί ξέρετε την επίδραση που έχει το ζεστό νερό στο σώμα του ανθρώπου. Εκεί κι αν δεν πέφτει με τίποτα, εννοώ το κέφι και η διάθεση.
Θα συζητήσουμε λοιπόν για αυτά τα οποία συνέβαιναν στο παρελθόν. Είναι ωραίο να γυρίζεις πίσω στο χρόνο. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε της γενιάς εκείνης που ξεκίνησε να παίζει όταν ακόμα δεν υπήρχε το 5x5. Μετά ήρθε ο πολλαπλασιασμός στη ζωή μας. Χώρια που κάποια παιδάκια είχαν πάθει το πρώτο πολιτισμικό σοκ, που νόμισαν ότι πρέπει να ξέρουν την προπαίδεια για να παίξουν το 5x5. Δηλαδή, σου λέει κάθε μας ρωτάνε εκεί 3-5-15, 5-12, 60 τέτοια πράγματα, 4-4-16. Σου λέει, άμα δεν απαντήσω, θα κοπώ, φίλε, μένεις απ' έξω. Θυμηθείτε λίγο ποιες ήταν οι πρώτες σας αναμετρήσεις, οι δικές σας που παίζατε. Θυμάμαι το πρώτο, το δικό μου μάτς είναι 1984, ένα ΠΑΟ ΚΑΕΚ 1-1 που βάζει γκολ με λόμπα ο Μάρτον Εστερχάζη, 85, το 85, ναι, ναι. Βάζει γκολ ο Μάρτον Εστερχάζη, ο Ούγκρος με το 52 νούμερο παπούτσι νομίζω φορούσε. Και φεύγει ο Παντέλης, πάει στον επόπτη να τον φάει γιατί πρέπει να είναι 152 μέτρα offside το Εστερχάζη. Με Σάντμπεργκ η ΑΕΚ θυμάμαι, ο Ξανθός ο Σουηδός κτλ. Και ισοφαρίζουμε με Χρήστο Δημόπουλο. Με Αλαβάντα να σώζει πάνω στη γραμμή ένα σίγουρο γκολ. Με Βασιλάκο μέσα στην δεκάδα. Εκείνη η ομάδα δηλαδή, με Καρασαβίδη. Έτσι, η ομάδα εκείνη που στο τέλος της πήρε το πρωτάθλημα. Με Πάπριτσα και τα λοιπά, όλοι με Σκαρτάδο, με εκείνη. Πούμα φανέλα με τη φαρδιά, μαύρη ρίγα στο μανίκι από πάνω από το γιακά μέχρι κάτω. Έτσι, η άσπρη με το μαύρο ή μαύρη με άσπρο που δεν φορέθηκε καθόλου. Υπήρχε μόνο αυτή η άσπρη. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μάτς που θυμάμαι εγώ. Δηλαδή μπορεί να έχω πάει και πιο πριν, αλλά εκτός ότι είχα φάει τότε το πολιτισμικό σοκ από τη Γερμανία στην Ελλάδα, δηλαδή 82-83, μέχρι να βρούμε τα πατήματά μας, μέχρι να τα φέρουμε στα ίσια με τη γλώσσα, με το σχολείο, με τα στέκια, με τους φίλους, ένα μεγάλο πολιτισμικό σοκ. Τέλος πάντων, αυτά δεν σας αφορούν. Αλλά θυμάμαι πού πηγαίναμε για μπάλα εμείς. Στα εντός έδρας, εκεί που τώρα είναι το σχολείο στη Μαλακοπή, δεν υπήρχε τίποτα, ήταν το ένα μέρος. Δηλαδή τώρα που τελειώνει ας πούμε η Λαμπράκη και αρχίζει η... που αρχίζουν τα Κωνσταντινοπολίτικα, εκεί στο Ξάιδο, στο Kingston, που βγαίνει η τελευταία έξοδος για περιφερειακό, να το πω έτσι. Τελειώνει η Λαμπράκη στα Φανάρια που βγαίνεις για περιφερειακό πάνω, στο Γιοφύρι, πριν βγεις για το τούνελ. Εκεί λοιπόν, από εκεί και πέρα υπήρχαν πολύ λίγα σπίτια, μιλάω τώρα 83, 84, 85. Παίζαμε εκεί λοιπόν που είναι τώρα το σχολείο, υπήρχε μια τεράστια λάνα δίπλα στην Παιδική Χαρά. Φεύγαμε, πηγαίναμε, παίζαμε, επειδή ακόμα δεν υπήρχε ο περιφερειακός, στο Κρυονέρι, που είναι τώρα τα Γυράδικα και ανεβαίνεις από τη Διαγόρα επάνω, για να βγεις πάλι, ποια είναι η έξοδος, από την Τούμπα πώς παρκάρουμε για να βγεις στον περιφερειακό, εκεί που είναι η στροφή που λέει προς Χαλκιδική και αριστερά που βγαίνεις για Καβάλα κτλ. Εκεί υπήρχε μια τεράστια λάνα, χώμα κάτω, δάσος κανονικά. Δίπλα έχει απομείνει ένα κιόσκι και κάτι βρύσες και ένα κλεισάκι. Ναι, 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 ένα κλεισάκι. Εκεί λοιπόν πηγαίναμε και εκδρομή με το 104-23 Δημοτικό Σχολείο. Συναντιόμασταν, κάναμε ντέρμπι με το Τενεκεδένιο, όπως είπα. Και βγαίναμε λοιπόν και παίζαμε εκεί. Αυτά ήταν τα εντός έδρας. Υπήρχε και το εκτός, δύο εκτός έδρας θυμάμαι. Ένα το πιο μακρινό που κατεβαίναμε πολλές φορές και παίζαμε μπροστά στο Χημικό. Πάνω από το Μούσες Χάρης η Θεία, δηλαδή πάνω από τη Φιλοσοφική την παλιά, εκεί που είχε πλακόστρωτο και έτσι και έπεφτες και είχε πλακάκι κανονικό μεγάλο τετράγωνο και μάγκωνε ας πούμε το γόνατο ή το χέρι ή ο αγκώνας στην εγκοπή, είχε σπληγεί για πολύ καιρό μέχρι να ξεράθει και δεν βάζαμε ποτέ χέρι, έτσι έπεφτε μόνο το αυτό. Εκεί κάναμε, ήταν το ένα εκτός έδρας που θυμάμαι. Το άλλο είναι που φεύγαμε πολύ συχνά και πηγαίναμε στην εκκλησιαστική σχολή, στο δρόμο που ανεβαίνει για πανόραμα, όπως ανεβαίνεις για το πανόραμα, όπως στρίβεις μετά από τον κήπο του Καλού, ανεβαίνοντας πριν φτάσεις στη γέφυρα που είναι τα Βεντζινάδικα και τα βαίνεις αριστερά που είναι οι λεγόμενοι παπάδες. Λέγαμε θα πάμε στους παπάδες να παίξουμε.
υπήρχε εκεί, εκεί παράνομα, γιατί υπήρχε ένα σύρμα στον τοίχο μόνο Σαββατοκύριακα που λείπανε, ήταν κλειστή η εκκλησιαστική σχολή. Και εκεί κάναμε ομηρικές μάχες. Εκεί είχε εστίες. Όλα τα άλλα που περιέγραψα ήταν ή τσιμεντόλιθος, ή τούβλα, ή μπουφάν, ή όρθιες τσάντες. Δεν υπήρχε εστίας σε τίποτα από αυτά που περιέγραψα πριν. Και στο κρυονέρι, και στη μαλακοπή, και στο χημικό. Πάντα φτιάχναμε αυτοσχέδιες εστίες, αλίμονο σε αυτό που ήταν τέρμα και δεν υπήρχε πίσω τείχος. Και στα σουτ έπρεπε να κυνηγάει στα ρέματα, να πούμε, στις γειτονιές από εδώ από εκεί. Δεν βάζω τα μικρά στενά, δηλαδή Χαρόντα Νομοθέτου, εκεί στην Αθήνα Αγόρα, από πάνω, εκεί στην Παυσανία, που στείναμε μικρά μονά, ας πούμε, και παίζαμε ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Αυτά δεν τα βάζω. Δεν βάζω επίσης τις πιλωτές, γιατί έπρεπε να λείπουν τα αυτοκίνητα για να παίξουμε μέσα στην πιλωτή. Και να, εκεί ήταν έτοιμη η εστία, ήταν ο τείχος στο βάθος της πιλωτής, αν ήταν δυο για τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, και εκεί στείναμε μικρά αυτοσχέδια. Μονά, ας πούμε, διπλά πολύ δύσκολα, μέχρι ένας τερματοφύλακας και μέχρι τέσσερα άτομα έξω, 2-2. Μιλάω για διπλές αναμετρήσεις, ομηρικές μάχες και βέβαια αυτό που έχω πει και άλλη φορά, το δαχτυλίδι της μαμάς στο σίδερο του μπαλκονιού, τιν, 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 που σήμαινε, ήτανε η κόρνα της γραμματείας. Ήταν η σφυρίχτρα του διαιτητή που δείχνει την άγουσα για τα αποδυτήρια. Σφύριζε λίξη. Ανέβα πάνω, νύκτωσε! Κάποια στιγμή η μπάλα ποτέ δεν ήταν ολόλευκη. Είχε αυτό το καφετί το ξεβαμένο, γιατί από την πολλή χρήση, από την βροχή, από τη λάσπη, την ταλαιπωρία, οι μπάλες τότε ήταν φτηνές. Με το φόβο πότε θα σαπίσουν τελείως οι ραφές και θα φανεί στο εσωτερικό το κόκκινο μπαλόνι. Που ξέραμε ότι όταν ανοίξει η πρώτη ραφή είναι θέμα χρόνου να γίνει, να καταρρεύσει η μπάλα σαν χάρτινη. Φτάναμε στο σημείο, στο τέλος, αφού η μπάλα είχε ανοίξει να παίζουμε, η μπάλα ήταν τελείως ακαθόριστη η πορεία της, γιατί είχε λιωθεί. Θυμάμαι να σκάει το βυζί που λέγαμε, δηλαδή είχε ανοίξει η ραφή και είχε βγει έξω η πορτοκαλί αυτή σαν μπρέλα ή... Είχε ένα συγκεκριμένο χρώμα, έτσι, δεν υπήρξε ποτέ, ας πούμε, πράσινη σαμπρέλα μέσα, δεν είχε ποτέ μπλε, δεν ήταν ποτέ μαύρη. Είχε ένα συγκεκριμένο το χρώμα που είχαν τα μαγιό της Pamela Anderson στο Baywatch. Έβγαινε λοιπόν το βυζί έξω και τότε κοιτούσαμε αν υπήρχε καμιά μάνα που να μπορούσε να ράψει, αλλά τι να ράψει. Δεν έπιανε η ραφή, είχε σαπίσει εκεί, ούτε να κολλήσει μπορούσε. Και έτσι παίζαμε ώρες ατελείωτες. Με τσακωμούς, αλλά με σεβασμό, παρά τη μικρή μας ηλικία. Δηλαδή, αν κάποιος δεν ήξερε να χάνει, στραβώναμε μαζί του που έβγαζε αντίδραση, εννοείται το κλωτσίδι πήγαινε σύννεφο, τα καλάμια μας δεν τα νιώθαμε στο τέλος βραδιάς, τα γόνατα ήταν μόνιμα ματωμένα, κάπου υπήρχαν στους αγκώνες, εννοείται αίματα στους αγκώνες, εννοείται αν είχες κάνει κανένα τάκλινγκ, είχε πιάσει όλοι, λες και ήταν, ας πούμε, σε βερμούδα οι γραμμές της Αντίντας από το κολομέρι μέχρι το γόνατο, το γρατζούνισμα, ήταν μόνιμη εποδός, ήταν μόνιμο χαρακτηριστικό. Πολύ αγκονιά, πολύ τυκλοποδιά, πολύ σκισμένο παντελόνι, πολύ σκισμένες φόρμες. Θυμάμαι για έναν ακατανόητο λόγο ότι ενώ ήταν τσιμέντο ή χώμα, θέλαμε παπούτσια με τάπες για να νιώθουμε πραγματικοί ποδοσφαιριστές. Και τότε ήταν δύο οι μάρκες που... Μιλάω τώρα 83, 84, 85. Η μία ήταν η Ζήτα Ελλάς, για ένα κατανόητο λόγο, αλλά τα φορούσε η ΑΕΚ και δεν γουστάραμε. Η άλλη ήταν η Asics Tiger, που είχε, να πούμε, στο πλάι το μεγάλο τέτοιο. Και όταν κάποιος έφερνε Adidas παπούτσι, θεωρούταμε ότι ήταν κάτι συγκλονιστικό. Θυμάμαι τα πρώτα μου Puma Diego Maradona, μαζεύαμε κάλαντα, χαρτζιλίκια, μήνες για να πάμε στο England Sport τότε και να πάρουμε από εκεί το παπούτσι, γιατί θέλαμε γνήσιο. Υπήρχε και το Μαϊμού, το Αντίμπας, το Μπόνι, έτσι, το Κούμα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο υπήρχε, που ήταν πολύ πιο φθηνό, αλλά θέλαμε να νιώσουμε έτσι. Κάλτσα μέχρι το γόνατο, ενώ και άσπρη και όλα, θυμάμαι τη μάνα μου να φωνάζει μονίμως, βάλε τις μαύρες τις κάλτσες! Δεν βλέπε, ερχόταν από το χώμα, γιατί συνήθως, όπως είπα, παίζαμε στο χώμα. Ειδικά όταν πηγαίναμε στο Κρυονέρι, που είχε αυτό το κοκκινόχωμα του δάσους,
η κάλτσα ήταν μη αναγνωρίσιμη. Ήδρωνε το πόδι ή ήδρωνε και η μπλούζα, αν έπεφτε σε κάτω κάποια στιγμή ή αν σε έβρισε κανένα στάμπα στο στήθος, καφέ όλο. Και άντε αυτό είναι σαν αυτές τις μπλούζες που δείχνεις για φημίς που λέει «Και τώρα αυτό πώς θα το ξανακάνω καθαρό». Επιλέξτε το τάδε απορριπαντικό, έλεγε, να πούμε για την τάδε χρήση κτλ. Πάρα πολύ όμορφα χρόνια, σας το λέω ειλικρινά, μελαγχολώ, δεν ξέρω αν μεγαλώνω, δεν ξέρω αν είναι η κλιμακτήριος του ανδρός, δεν ξέρω τι είναι, το πιστεύετε ότι στεναχωριέμαι που δεν βλέπω πια στα στενά, γιατί έτσι όπως έχει γίνει η πόλη, πολύ δύσκολο. Αλλά να σας πω, θυμηθείτε μια Αλάνα γρήγορα. Θα σταθείτε λίγο, θα κοντοσταθείτε, θα ξανασκεφτείτε και θα πείτε δεν θυμάμαι. Πού είναι η πιο κοντινή Αλάνα που βλέπετε παιδιά να παίζουν. Άρα τα παιδιά κοιτάνε μέσα στα στενά, ανάμεσα στα αυτοκίνητα και δεν σας το κρύβω, χαίρομαι όταν δω σε καμιά μικρή πλατιούλα, σε καμιά παιδική χαρά, εκεί που έχουν ξεκαυκαλώσει τις κούνιες και έχουν πάρει το σίδερο, το σκελετό που είναι στηριγμένες οι κούνιες και τον έχουν κάνει εστία, ή που ένα απλό μονόζυγο τετράγωνο με τη σκάλα την οριζόντια που έπρεπε να κάνει στον Ταρζάν, να πούμε, και να περάσει από τη μία πλευρά στην άλλη, έχει γίνει μια εστιάρα αυτή και με γάμα και οριζόντια δοκάρια και τέτοια. Και έτσι μεγαλώσαμε. Τώρα πάω στο σπίτι του ανιψιού μου και λέει, «Θείο, βάλε αυτά στα πόδια να παίξουμε μπάλα». Και το βλέπεις στο γήπεδο μπροστά, έχεις ας πούμε μέσα με 80.000 κόσμο και παίζει και έρχεται να σε μαρκάρει, ξέρω εγώ, να πούμε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Μέση. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό όμως. Δεν είναι αυτό. Θα μου πεις, θέλεις να μείνεις κολλημένος στο γραμμόφωνο, μήπως γίνεσαι ένας, και εσύ ένας περίεργος μεσήλικας. Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Γουστάρω την τεχνολογία, μ' αρέσει και η κονσόλα. Μ' αρέσουν και τα παιχνίδια στο κινητό και στο τάμπλετ, βεβαίως. Όλα είναι πολύ φυσιολογικά. Δεν θέλουμε να σταματάει ο χρόνος και να ζουν όλοι αυτό που ζήσαμε εμείς. Επιτρέψτε μου όμως να νομίζω ότι εκείνα τα χρόνια ήταν τόσο γλυκά, είχαν μια τόσο ωραία αθωότητα που τώρα κανένα μηχάνημα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το δέσιμο που είχαμε με εκείνα τα παιδιά έξω στην Αλάνα, που μπορεί να σκοτωνόμασταν για 2-3 ώρες την μπάλα και μετά φεύγαμε σφιχταγκαλιασμένοι. Και με υποσχέσου, θα δείτε αύριο τι θα γίνει. Πολλά παιχνίδια εκείνης εποχής. Εγώ μιλάω σήμερα το περιόριστη στην μπάλα. Τα άλματα από την οικοδομή που ήταν ακόμα γιαπή από τον ημιόροφο ή από τον πρώτο όροφο από πάνω στο βουνό με την άμμο κάτω, που κάθε τόσο ήταν ασβέστης και πήγαινε ο ασβέστης, μας έκαιγε από τον αστράγαλο και πάνω και γυρίζαμε ασπρισμένη στο σπίτι, με πολλά μπινελίκια, έτσι, για φυσοκάλαμα, για... τα έχουμε πει αυτά και θα τα ξαναπούμε σήμερα. Το ερώτημα λοιπόν είναι διπλό, εγώ σας είπα τα δικά μου. Τι θυμάμαι, τα θυμάμαι σαν να ήταν χτες. Εδώ και λίγες μέρες, είμαι 48, σας μιλάω για τότε που ήμουν 12. Στα 11 μου ήρθα στην Ελλάδα, άλλα πράγματα ζούσαμε στη Γερμανία, άλλα πράγματα, τελείως διαφορετικά. Με την επιστροφή λοιπόν στην Ελλάδα ζήσαμε πολύ ωραία πράγματα στο δρόμο. Εκεί στην Τούμπα που εγώ μεγάλωσα, γιατί λέω και είμαι πολύ, πολύ περήφανος γι' αυτό, ότι μπορεί καταγωγή να έχω από την Αργολίδα, από τον Άφλιο, από το Πορτοχέλι, από την Ερμιόνη, από εκεί. Όμως πολύ περήφανα λέω ότι είμαι τουμπιώτης, γιατί ήρθα εδώ 11 χρονών το 1982 και τώρα είμαι 48. Όταν περάσω την ανηφόρα εκεί στην παλιά μπουτίκ, λέω ότι νιώθω ότι μπαίνω στο μέρος μου. Νιώθω ότι είμαι εκεί που... Να, εδώ είχαμε κυνηγηθεί τότε με τα φυσοκάλαμα, εδώ τότε μας κυνήγησε ένα σκύλος, εδώ στο ρέμα εκεί μετά τον Πατερίτσα, εκεί μετά τα γυράδικα, κάτω που τώρα υπάρχει βέβαια το ρέμα, αλλά δεν, εκεί στο νερό κάναμε τρομερά παιχνίδια. Φοβερό κρυφτό, φοβερά φυσοκάλαμα. Μιλάω για το σούπερ μάρκετ το Αφροδίτη. Πηγαίνοντας για την Wind, ας πούμε, εκεί που υπάρχει ακόμα το ρέμα, υπήρχε ένα τέτοιο ποτάμι και εκεί που τώρα ανεβαίνει ο δρόμος για να πάει για την Τριανδρία. Εκεί όλο αυτό το έλεγα και χθες ήταν ποτάμι. Και μεγαλώσαμε έτσι. Το ερώτημα λοιπόν, για να πάμε λίγο μαζί πίσω στον χρόνο
να νοσταλγήσουμε αφού είμαστε χαλαρά από αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οι μεταγραφές θα έρθουν, μεταγραφές θα γίνουν, σας το λέω με απόλυτη βεβαιότητα. Δεν είναι ούτε καμιά κρυφή πληροφορία να το παίξω να πούμε ξέρετε έμαθα ή έχω εγώ τίποτα. Είναι 100%, 150% διέστηση ότι μετά τις πωλήσεις, αφού όπως φαίνεται και τυπικά ο Κάνιας θα πάει στον Ερυθρό Αστέρα, ο Κουλούρης θα πάει στην Τουλούζ και ο Ελκαντουρί θα πάει στη Σταντάρ Λιέγης να συναντήσει τον Τζίμιροτ, μετά λοιπόν από τις πουλήσεις, αφού πουλάς, άσχετα που το λέμε πωλήσεις, επειδή είναι από το παλιό πολλό, θα έρθουν και οι αγορές. Πέρα από τον δεξιό πιστοφύλακα που έχει κλείσει η ομάδα, πέρα από τον Μελιόπουλο, πέρα από τον Ζίβκοβιτς, πέρα όπως είπα από τον Ροντρίγκο Σοάρες, αλλά και τον Σίλβα που είναι θέμα τυπικό να κλείσει, θα είναι αντίστροφη μέτρηση για να έρθει ένα σπουδαίο χαφ, είτε αυτός είναι ο Γκουντέλη, είτε αυτός είναι ο Σέρβος Γκουντέλη, Νεμάνια Γκουντέλη, είτε είναι ο Λούις Χόλντμπι του Αμβούργου με παρουσία στην Τότεναμ και τα λοιπά, στη Φούλαμ, θα δούμε. Ξέρουν αυτοί. Αφού δεν έχεις λέει γραμμές, κάνουν εκπομπή εκτός αέρα. Κάτσε να δω τι λέει ο άλλος. Περίμενε. Λέει μεταξύ τους. Λέει, εμείς παίζαμε στο Τσαΐρι απέναντι από το τζίμα δίπλα στο Μαντρί του Ντίσιου. Όλο χόρτο. Παίζαμε και στο δεύτερο ρε, μία ομάδα στα χαλίκια και με μία εστία μονόζυγο. Εκεί δεν υπήρχαν γόνατα μετά. Ρε! Και στο διαδίκτυο δεν έχω πρόβλημα για σας που στο εξωτερικό. Γεια σου ρε Χριστάρα, γεια σου αδερφέ μου. Το τι τρέξιμο έχεις ρίξει, λίγοι το ξέρουν. Καλημέρα στο Ανόβερο, εκεί που περιμένουν τις δύο κούπες και περιμένουν και άλλα πράγματα που δεν θα τα πούμε γιατί πρέπει πρώτα να γίνουν. Ούτε καν είπα χορηγούς, τους ξέρετε, είναι η ηλεκτρονέτ που από εκεί όποιος πήγε, ειδικά αυτό το διάστημα, άφωνοι όλοι και με τις τιμές και με την ποικιλία και με Bosch κλιματιστικά και ψυγεία σας τα παχθές, εκπληκτικοί ψυγειοκαταψύκτες. Φυσικά δεν ξεχνάτε το πιο φρέσκο ψάρι το τρώτε στο Αιγαίον, εκεί που ό,τι βγάζει η θάλασσα μέσα στη μέρα το έχετε στο πιάτο σας και στο διοικητήριο με 214.000 στο delivery και στο Ρεόκαστρο 69-56-66 και Κυριακές ανοιχτά. Και βέβαια Νικολαίδη σε χαροπλαστία το πρωί το καφεδάκι σας, τα τυροποιητοειδή, λουκανοπιτάκια, αυτά σε μπονοπιτάκια, τον Ατάλο, το μεσημέρι, τα ψωμιά σας και βέβαια το πιο νόστιμο, το πιο εκλεκτό παγωτό που κυκλοφορεί στην πόλη με φοβερές γεύσεις, πατέντες σε κάποια που δεν τις βρείτε πουθενά αλλού. Όσο για το σχολείο το οποίο θα αγκαλιάσει το παιδί σας και θα το οδηγήσει σε πολύ ωραίους δρόμους, σε πολύ ωραία μονοπάτια στο μέλλον του, με απόλυτη ασφάλεια και σεβασμό στις αρχές που έχει πάρει από το σπίτι, στα εφόδια, είναι η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 475-900, βραβευμένη από την Κεντρική Γερμανική Σχολή, από την μαμά ας πούμε Γερμανική Σχολή, ως μία από τις εξαιρετικές γερμανικές σχολές του εξωτερικού, γιατί έχει σε διάφορα μέρη στον κόσμο, εννοείται και με Γερμανούς αλλά και με Έλληνες δασκάλους και καθηγητές που σέβονται απόλυτα το ότι έχετε στείλει εκεί το παιδί σας. 475-900, ενημερωθείτε για τα προπαρασκευαστικά τμήματα, είτε για δύο χρόνια, είτε για ένα χρόνο, είτε στην Τετάρτη και στην Πέμπτη, είτε μόνο στην Πέμπτη, για να δώσει το παιδί σας εξετάσεις να μπει στο γερμανικό. Θα πάμε σε διάλειμμα, να ταξιδέψουμε μαζί σήμερα στο χρόνο. Μπορώ να φύγω, φίλε, με αυτό το οποίο χθες μου έστειλε ο Νίκος Κρομλίδης και με έχει τσακίσει. Δεν έχει ούτε πολλά όργανα, ούτε ορχήστρες, δεν έχει τίποτα. Είναι μόνο αυτό. Μόνο αυτό.
Όσο βασάνης είσαι. Λευτέρης Δίγκας λέγεται το παιδί. Κλαίει. Γουστάρετε? Εγώ πάρα πολύ, ξέρετε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εκείνη την εποχή λοιπόν. Σήμερα θυμίζω έχουμε γυρίσει πίσω στον χρόνο. Ποιο ήταν το πρώτο μάτς που είδατε? Το πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ που είδατε, μπορεί να μην είστε ΠΑΟΚ και να είδατε ένα άλλο μάτς. Okay, να είδατε Άιντραχτ Φραγκφούρτη και εγώ Άιντραχτ Μπράουνσβαϊκ. Okay. Και ποιο ήταν το μέρος που πηγαίνατε για μπάλα? Αυτά ακούγαμε τότε επίσης και βλέπαμε. Το θυμάστε αυτόν? Michael Light. Έχω σύνο who does not exist. Ο υπότιτλος ασφάλτου με David Hasselhoff πριν μπλεχτεί με τα Baywatch, να πούμε, και θάλασσο πνίγεται με την Pamela Anderson, με τον Όλυμπο και τον Κίσεφο, τα δυο που να μαλώνουν. Επίσης, πολύ αγαπημένο αυτό, άλλο, πολύ αγαπημένο. Το οποίο βέβαια σήμαινε κόμπος στο στομάχι το βράδυ της Κυριακής. Ακόμα και τώρα που το ακούω, νιώθω ένα άγχος. Διάβασμα, έκανες επανάληψη! Αύριο σχολείο, ύπνο! Να δεις τις φάσεις και μετά ύπνο. Κυριακή βράδυ, δεν το έχω ξεπεράσει ποτέ, σας λέω, τόσα χρόνια. Αυτή τη συγκεκριμένη μουσική, ακούστε λίγο πάλι την αρχή, γιατί είναι η συγκεκριμένη μουσική πάλι που μας αγχώνει με το που την ακούμε. Αυτό. Δεν. Σήμερα τέλειωνε το Σαββατοκύριακο, την άλλη μέρα σχολείο. Αυτό, άγχος, διαγώνισμα, έτσι, διάβασα, δεν διάβασα. Αυτά. Και βέβαια άλλες ωραίες, επίσης πολύ αγαπημένες σειρές εκείνης της εποχής. Μιλάω τώρα δεκαετία 80, ήταν αυτή. Οι Δούκες του Χάζαρντ, 0-1. Ο πρώτος που στο ερώτημα ποιος είπε αυτός 0-1 και το έγραψε στις πόρτες, τις οποίες είχαν σφραγισμένες, δεν ξέρω γιατί. Κάποια στιγμή διάβασα, λέει, επειδή στις πτώσεις του αυτοκίνητο μετά από τα αυτά θα ξεκαυκαλώνονταν οι πόρτες, λέει, και τα λοιπά. Οκ, okay. Μπαίναν από τα παράθυρα. Το πρώτο σκύρτημα για γυναίκα, η Daisy Duke, σκαυτό σορτσάκι και γόβα να τρέχει μέσα στα λαγκάδια, αλλά το είχε πιάσει το νόημα. Και βέβαια και αυτός ο τύπος που θα μπει τώρα. Έρχομαι τώρα στις πέντε γραμμές. Μια μικρή αναδρομή κάνουμε σήμερα. Vintage εκπομπή, πίσω ταξίδι στον χρόνο. Ο μεγάλος MacGyver με τη Χέτη Λασποτήρα, που κανένας δεν ήξερε ποιο είναι το μικρό το όνομα. Νομίζαμε όλοι ότι είναι MacGyver, αλλά τελικά δεν ήταν Mac. Ο Mac ήρθε αργότερα να παίξει την ομάδα μας από τη Zenit. MacGyver, φίλε, τέλειος. Ο οποίος με μία τσουκνίδα, ένα ποτικοκούραδο, μία ματζουράνα, μία ατζούγια, ένα μανταλάκι και ένα σεραφίνο κόμικ έφτιαχνε ατομική βόμβα. Ο MacGyver. Εκπληκτικός, φίλε. Εκπληκτικός. Πάμε να πάρουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Εδώ είμαστε, δεν πέφτει με τίποτα. Έρχεται ένα πολύ ωραίο ερώτημα, κυρίες και κύριοι, από το φίλο μας τον Τάσο. Πότε είναι το πάρτι? Πάρα πολύ ωραίος, φίλε, κάνε και εσύ μαζί μας ένα ταξίδι στον χρόνο. Δεν ξέρω αν έλειπες, θα το διευκρινίσεις. Το πάρτι μας έγινε την προηγούμενη Τετάρτη. Πάνω από 300 ζουμουσάκια μαζευτήκαμε, περάσαμε υπέροχα. Ελάτε να πάρετε τις φανέλες Λάρνακα όσοι τις έχετε κερδίσει. Πήγα χθες στην Αγγελική, στο Ρετούς, και πήρα τις φανέλες. Αδερφέ μου, λυπάμαι που το έχασες. Έλειπα, ήρθε μήνυμα, έλειπα. Εντάξει, τι να κάνουμε. 12 Ιουνίου ήταν. Θα ανεβάσουμε σήμερα ένα ωραίο κειμενάκι με φωτογραφίες, με διάφορα κτλ. Από την συνάντησή μας εκεί. Πάμε να πάρουμε γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Μπορώ να μιλήσω λίγο? Βεβαίωτατα. 30 δευτερόλεπτα θέλω, δεν θέλω πολύ. Όσα θέλεις. Εγώ παίρνω για την προηγούμενη εκπομπή, γιατί είχε γίνει ένα θέμα με το φούρναρι και το φούρναρι. Όχι. Πάμε. Δεν έχει καμία, κανένα σκοπό. Α, θέλεις πάρεις τώρα την προηγούμενη εκπομπή, ποιο φούρναρι τώρα και ποιο. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Άντε ρε Κωστάκη. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Για καλά. Ξέρεις τι μου θυμίσεις τώρα? Εσύ που πρώτα έπαιξες μπάλα? Περίμε, έτσι και ερχόσασταν εσείς στην εποχή τη δική μας. Oh. Του Παύλου του Συντριβανίσου και του κύριου Διονύση. Άσε, ο Παύλος είναι πολύ πιο νέος. Είναι πιο... Τέσσερα με πέντε χρόνια. Μόνο τέσσερα χρόνια διαφορά. Νομίζω παραπάνω. Έχει 20, σιγάρε. Ούτε 20, όχι. Ο Παύλος πόσο, 71 δεν είναι ο Παύλος?
Εγώ πόσο είμαι? Εσύ 74. Είσαι... 74 είσαι? Ναι. Εντάξει. Ξέρετε πώς θα σας φωνάζανε? Καλούς τους φλόρους. Καλούς τους φλόρους. Φλόρους λέγαμε. Πέζαμε, που παίζαμε στο χαλίκι και λιστροπούσαμε κιόλας. Που είχατε παπούτσια φυρμάτα. Α, θα μου πεις τώρα ότι... Και ξυπόλυτη, ε! Εμείς τα παπούτσια τα δικά μας, μόλις τα έπαιρνε ο πατέρας μας, καλή του ώρα, τα πήγαινε στο τσαγκάρι ή θα έβαζε από κάτω πρόγκες ή πέταλα. Για να αντέξουνε. Για να αντέξουνε, να τα έχουμε μέχρι τα δάχτυλα να βγουν από μπροστά. Τα ξέρω από τον μπαμπά, αυτά που μου λες. Το σημείο που πέσαμε μπάλα ήταν στην τόρπο, έχει γίνει η αρχαία αγορά. Εκεί, σωστό. Εκεί, ναι. Όχι στην Ναυαρίνου, πιο πάνω, όχι, κάτω όχι, από το διοικητήριο λες, εκεί. Κάτω, απέναντι από το εργατικό κέντρο, που είναι το εργατικό κέντρο. Εκεί ξέρω, εκεί ήταν, ντέρμπι. Προτού τις κάψουν και βρουν όλο αυτό το σημείο. Ακριβώς στη γωνία... Πιστεύω ότι τώρα που τις κάψανε βρήκανε και κανένα παπόλιο παπούτσι, καμιά μπάλα σκασμένη, ε. Μπορεί. Οι μπάλες εκείνη την εποχή ήταν πάνινες. Μαζεύαμε ή καμιά κάλτσα και βάζαμε και τα λοιπά. Έτσι ερχόταν λαστιχιά μια μπάλα, ήταν ο πανικός. Ήταν ο πλούσιος της παρέας. Συνήθως, Γιώργο, ήταν και ο πιο αντιπαθής αυτός που είχε την μπάλα. Ναι, όμως, αναγκαστικά... Φωνάζαμε η Φλόρη. Αναγκαστικά αυτός που είχε την μπάλα, που είχε και μια λίγο πιο νεοπλουτίστικη διάθεση, είχε και ένα σνομπισμό, το ήξερε ότι αυτός είχε την μπάλα, αναγκαστικά τον κάναμε παρέα, επειδή αυτός είχε την μπάλα, φίλε. Και ξεχωρίζανε, όταν ερχόταν με τη φέτα τους, ήταν επάνω με θρεψίνη. Άιντε, σωστά μιλάς τώρα. Το δικό μας ήταν η φέτα βρεγμένη με ζάχαρη, με λίγη ζάχαρη επάνω. Και νεράκι. Και νεράκι. Εκεί στην πλατεία ήταν ένα τόλ το οποίο είχαν από την κατοχή και το είχε κάνει κατάληψη. Το πήρανε η τότε ομάδα, η ΠΑΟΔ, ποδοσφαιρικός αθλητικός όμιλος διοικητηρίου. Από εκεί βγήκαν 2-3 μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ένας είχε πάει στο Συμπολίτη. Ναι. Ο δε άλλος είχε γίνει προπονητής στην Καστοριά και είχε πάρει στο τελικό το κύπελο με τον Ηρακλή. Συμιλάω τώρα χρόνια, έτσι. Ναι. Ναι. Το πρώτο παιχνίδι που είδα στο Συντριβάνι ήταν με την ΑΕΚ 1-0. 1900. Πολύ με πασόρα. Πάνω κάτω. Πρέπει να χτυπήσουμε το κεφάλι στον τοίχο να... Όχι το κεφάλι στον τοίχο, το χρειαζόμαστε το κεφάλι. Γεια σου Γιωργάρα μου. 51-52-53 εκείνη την εποχή. Κοντά. 59 λοιπόν, φύγαμε από εκεί. Φιλιά πολλά. Θα έρθω μετά τις 10 γιατί έχω την εγγονή μου. Να έρθεις. Δεν μου λες, είσαι large. Ναι, large. Large, τέλεια. Ωραία. Θα ζητήσει, okay. Αν δεν είμαι εγώ εδώ, θα ζητήσει τη Μαριλής, μία large έχει αφήσει ο Κωστής. Από Λάρνακα. Okay. Εντάξει, έγινε, ευχαριστώ. Σε φιλό. Έγινε, σε φιλό. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Υπάρχει ο Τσατσαρός. Υπάρχει, βεβαίως, εδώ και... είναι. Εδώ, ναι. Υπάρχουν και οι Τσάτσι. Βεβαίως. Υπάρχουν και οι Κόρνες. Γεια σου Χρήστο. Τι γίνεται. Πρόλαβε. Πού είσαι σήμερα, πού είσαι. Α, σήμερα είμαι... στο δάσος είμαι σήμερα. Δεν, σήμερα στο δεν δάσος. Έξω. Στο Σβάτσβαλντ. Στο δάσος. Όχι. Στα σύνορα. Στα σύνορα. Κοντά. Στα σύνορα. Λέγε αδερφέ μου. Έχει... Λέγε Γιάννη. Έχει... Σε ακούω. Τι να πω, τα είπε ο Χρήστος. Πρόλαβε. Ο Τσάτος. Γεια σου Χριστάρα. Όχι και Τσάτος το παιδί. Με τη διαφορά όμως... Πού, ο... πες μου, πού έπαιζες εσύ μπάλα. Ξαναπες για να το ακούσει ο κόσμος. Στο? Στα υποχρήσεις. Αφού τα είπες και εσύ. Στο χωριό. Στο χωριό στην Κυρία Βρύση. Ναι. Θαΐρη, έτσι, απέναντι από το Μαντρί του Ντίζιου. Δεν σου κάνω πλάκα. Έτσι ρε φίλε. Ήταν όλο χόρτο. Ήταν όλο χόρτο. Χόρτο, φυσικό χόρτο, έτσι. Εννοείται φυσικό. Με τριφυλάκια μέσα, με βλήτα, με... με ζωχούς. Εμείς τα γόνατά μας θα έχουμε καταστρέψει μόνο στο σχολείο. Δεν υπάρχει. Εγώ και τώρα όταν φοράω βερμούδα ή σορτσάκι, έρχεται η Νεκταρία και μου λέει: Μπαμπά, τι σημάδια είναι αυτά στα γόνατα. Εδώ είναι, λέω, από γυαλί μπύρας. Εδώ είναι, λέω, που άνοιξε, βρήκαμε στο τσιμέντο, να πούμε, στο πεζοδρόμιο. Έτσι, είναι
Αλλά αυτά, φίλε, είναι σημάδια που είναι από τότε και από την παιδική μας ηλικία και τα αγαπάμε, φίλε. Εμείς δεν είχαμε μόνο μία μπάλα, δεν είχαμε τον έναν που έχει την μπάλα, έτσι. Ναι. Και αν δεν έπαιζε αυτός, δεν παίζαμε εμείς. Τι είχατε, σύμβαση με την Adidas, ας πούμε, και σας έφερναν... Ο καθένας μία μπάλα είχε. Σώπα, ρε, φίλε! Αντιπροσωπεία! Ναι. Παίρναμε την μπάλα, έτσι, και τσουκουτσούκου με τα φωτάκια πηγαίναμε στο τσαΐρι και παίζαμε. Είχε δίπλα ένα μικρό ρέμα για τα βρόχινα νερά που... Μάλιστα. Και όταν έπεφτε η μπάλα εκεί μέσα, έτσι παίρναμε το επόμενο. Έρχεται μήνυμα κόλαφος από τον Χρήστο Ανόβερο που τον αποκάλεσες Τσάτσο. Οι άντρες παίζουν στα χαλίκια, λέει, και πάνω στα συντρίμια. Όχι στο χόρτο. Στο δεύτερο δημοτικό, ρε! Λέει και αυτός είναι κρύα βρύση, έτσι. Λοιπόν, ναι. Πάνω στα συντρίμια. Ο δρόμος μας, μένουμε στον ίδιο δρόμο με τον Χρήστο. Και τώρα ο ένας είναι στον Στουτγκάρδη, ο άλλος είναι Ανόβερο, δηλαδή τι παιχνίδια παίζει η μοίρα, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Και αυτός ο δρόμος ήταν το σύνορο για τα παιδιά σε ποιο σχολείο θα πάνε. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, όταν περνούσε αυτό, έπαιζε σε Ευρώπη. Υποτίθεται ότι έβγαινε να πούμε για να παίξει Europa League. Ήταν στην άλλη γειτονιά. Έτσι. Τα εκτός έδρας. Όλα μας τα παιχνίδια ήταν δεύτερο, τρίτο δημοτικό. Έτσι. Και όλα μας τα παιχνίδια ήταν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εννοείται, ρε φίλε. Όλα μας τα παιχνίδια ήταν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έμα και άμος. Και φυσικά είχαμε και την κερκίδα μας. Καλά, έτσι και ήταν και κανένα κοριτσάκι που γουστάραμε στην κερκίδα και έβλεπε. Στι ανάποδα ψαλίδια, τι. Μέχρι και σπριντ έκανα. Όχι κοριτσάκια, τι μάνες μας. Άλλα ρε που ήταν οι μάνες μας. Η μάνα μας έβγαινε στον μπαλκόνι, δεν υπήρχε. Και άλλα θέλω να πω, η μάνα μας έβγαινε στον μπαλκόνι. Ουρλιάζανε και έλανε στον δρόμο. Άντε ρε, μαζευτείτε στο σπίτι νύχτωσε ρε, τη βλέπετε την μπάλα. Και μας τη βλέπαμε. Δεν θα έρθει ο πατέρα σου. Ήταν αυτό το μια απειλή αιωρούμενη ότι θα έρθει, φίλε, ξέρω εγώ, ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι. Δεν θα έρθει ο πατέρα του! Κατάλαβες. Και η απάντηση ποια ήταν. Ας έρθει. Και, τι θα γίνει. Αυτό ήταν που εξόργιζε. Γεια σου Γιαννάρα, φιλιά ζου μου ζου, αδερφέ μου, πάμε επόμενη, ναι. Καλημέρα. Το επόμενο είμαι ο Μικρογιώτα. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλό στο Μένιο. Λοιπόν, ρε Γιώργο, όχι και φροντομπεμπέδες οι νεότερες γενιές. Δεν είπε έτσι, Φλόρι είπε λέει. Εδώ εγώ το έκανα πιο πλούσιο. Φρουτομπεμπέδες. όχι. Φαντάσαι λοιπόν, να πας σε καυγά και να σου πει άλλος, άντε ρε φρουτομπεμπέ. Όχι ρε φίλε, μήπως έχεις χωρίς γλουτένι. Λοιπόν, ακούτε. Σε live, μήπως έχετε καμία κρεμούλα με αβοκάντο και μοσχοκίδωνο. Εσείς είναι νεότεροι, δεν έχετε καθόλου ντροπή μέσα σας. Κάθεστε εδώ και μας αφηγήστε εμάς που ξέρετε με τι παίζαμε ποδόσφαιρο, η μπάλα. Ναι. Ό,τι κατρακυλούσε. Ό,τι υπήρχε. Ακόμη και μπουκάλια από χλωρίνια, μα ήταν. Κοίταξε, πρόσεξε. στο 104 δημοτικό σχολείο, έκτη τάξη, 1982, δεν μας επέτρεπαν την μπάλα μέσα και παίζαμε με τι. 1982, ναι, την εποχή του πολιτισμού μιλάω. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει κανονικά. Πρόλαβα ποδιά. Πρόσεξε, παίζαμε με το άσπρο πλαστικό μπουκαλάκι που είχε στα σχολεία το γάλα. Θυμάσαι, γάλα, με την από πάνω με το αλουμίνιο να πούμε, τίνκ, που το με αυτό παίζαμε μπάλα. Έτσι. Λοιπόν, είστε απόλαυση να σας ακούμε πραγματικά. Και Κωστή μου, αυτό λοιπόν, κάνουμε σήμερα. Φίλε, θύμισε μου λίγο το πρώτο σου μάτς που είδες του ΠΑΟΚ, πότε ήταν, θυμάσαι. Ποιο παιχνίδι και χρονολογία. Ήταν γύρω στο 71-72. Μάλλον με το Ολυμπιακό θα ήταν κανένα παιχνίδι. Γιατί ειδικά ένα μάτς, άμα ήταν αυτό το πρώτο που θυμάμαι. Κάπου στα 13 μου πρέπει να πήγαμε στην Τούμπα με το συγχωρεμένο το μεγάλο του αδερφάκι. Με πήρε προστατευτικά, ξέρεις. Πάντα έτσι. 15χρονος, εγώ 13. Και μας πήγε και πιθανότατα ήταν του Ολυμπιακού, γιατί και το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, 3 ώρες πιο μπροστά να μπεις ναι, μέσα. Ναι, καλονικά, μυσταγωγία. Και να περιμένεις εκεί, πότε θα αρχίσει έτσι. Να παίζουν παλιότερα δίπλα, που παίζανε και οι νέοι πριν το μάτς, έτσι, που είχε ναι, τα μάτς αυτά. Ναι, παίζανε και οι μικρότεροι. Μπορώ να σε πω, δεν είχαν αρχίσει ακόμη οι Κωστοί μου. Τώρα μιλάω για το 69 και το 70 παράδειγμα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραίες εποχές. Τι ήθελα να πω, ξεκινάει το ποδόσφαιρο για μας,
τα νιάτα μας τα 65, 66 και 67 και ξαφνικά η Μέλο, μια εταιρεία με γλυφιτζούρια και με καραμελίτσες, αρχίζει και προωθεί την ποδοσφαιρική την μπάλα, that's... αλλά σε πολύ ελαφρύ. Δώρο. Δηλαδή την έδεισε μια κλωτσιά και ήταν σαν φούσκα. Ναι, 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 ναι. Και ξαφνικά βγαίνει ρε φίλε, θα τη θυμάται η συνομήλικη, βγαίνει μια λαστιχένια μπάλα με αρκετό βάρος και είχε μέσα και μια λεγόμενη μάνα. Ήταν ένα κομμάτι λάστιχο, ένα-δυο πόντους κολλημένο από τη μέσα μεριά της μπάλας. Για να το προστατεύει. Όταν έχανε αυτή, την βάζαμε ένα tip-top, αυτά τα κολλητικά όπως τα ποδήλατα που βάζουμε. Εσείς ο Μαγκάιβερ! Εσείς ο Μαγκάιβερ, φίλε! Βάζαμε, όχι, εμείς εκτελούσαμε οδηγίες. Και τη φουσκώναμε, φίλε, βάζαμε δηλαδή τη βελόνα μέσα, σε εκείνο το σημείο που είχε την ενίσχυση από τη μέσα μεριά και ξαναφραγώνει η μπάλα. Φιλιά ήτανε πολλά! Από τις πρώτες, άντε! Γεια σου, Μένιο! Φιλιά! Φιλιά! Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου, Μένιο μου. Ναι, καλημέρα σας! Ναι, καλημέρα, γεια σου, Κωστή. Καλώς το παιδί! Καλώς τον! Ζουμουσού, αδερφέ! Αυτό το καλοκαίρι με πολλά φλού και πολλά φού. Κάτσε να χαμηλώσω μικροφωνισμούς. Έτσι ακριβώς. Εγώ γούστερα ξεστή από ανομαλία τους τύπους που κάνανε μπούλινγκ. Εμείς παίζαμε μέσα στα σχολεία. Ναι. Εμείς είμαστε τέταρτο δημοτικό ανάληψης. Είσαι γεννηθής 80, ας πούμε. 83. Μάλιστα. Λοιπόν. Γιατί εμείς τη λέξη bullying τότε δεν υπήρχε καν, ναι, σαν έκφραση. Δεν υπήρχε καν τώρα. Απλά υπήρχε η μανούρα με τους πιο μεγάλους. Εμείς παίζουμε εδώ. Κανένα σπρόξιμο, κανένα αυτό, κανένα ακουμό. Αυτό που έρχεται και συμπλησιάζει τις παρές τους πιο μεγάλους. Μόνο για να τους πειράξει. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο ερχόταν αυτός ο ένας. Εμείς είχαμε ένα συγκεκριμένο. Και μας τις έδινε, βαρούσε καντήλια και τις έστειλαν πάνω στο σχολείο. Κεραμίδι ή ταράτσα. Ναι. Και η χαρά μας ήταν, ξέρω εγώ, πότε θα γίνει καμία μανούρα στο σχολείο, ναι, να τρυπώσει κάποιος, να τις αρπάξει όλες τις μπάλες που έχουν εξελίξει. Εσύ και σε άλλα, και σε άλλα αθλήματα δηλαδή. Ας πούμε, Ελληνορωμαϊκή, Ελευθέρας, Μπόξ και τέτοια. Υπήρχε, πάντα υπήρχε. Υπήρχαν δύο μυστικά σε κάθε σχολείο. Ένα κάγκελο το οποίο έβγαινε, ήταν χαλαρό ή μετακινούνταν για να περάσουμε μέσα από το κάγκελο, που πάντα φράκαρε ένας χοντρός και το σμπρώχναμε όλοι. Και υπήρχε πάντα ένας τρόπος για να πάρουμε, κάπως να ανεβούμε στην ταράτσα ή στα κεραμίδια όπου πήγαινε η μπάλα. Έτσι που... 99... δεν υπήρχαν, δεν βάζανε τότε και μητερά κάγκελα στις άκρες στο σχολείο. Βεβαίως. Βλέπω ότι βάζουν καρφιά. Τότε κάποιοι. Πλάτο το κάγκελο, μακραπίδα, κανονικά. Τότε κάποιοι που ήμασταν απονήρευοι τελείως, θυμάμαι ότι με πολύ χαρά αντιμετώπισαν άμα σκάλωναν καμιά φορά στο κάγκελο. Με ένα χαμόγελο. Και λέγαμε, αυτός γιατί χαμογελάει τώρα αφού φράκαρε εκεί, ας πούμε. Είχαν διαλέξει έναν διαφορετικό δρόμο. Τα γούστα του καθενός τώρα δεν είναι. Το παίζει λίγο, το τρίβει το πιπέρι εκεί πέρα πάνω. Χρόνια, φίλε, δεν είναι τέτοια πράγματα τότε καθόλου, φίλε, το μυαλό στο πονηρό. Τίποτα. Έτσι και ερχόταν κανένας, είχε κανένα περιοδικάκι με καμία τσόντα. Αυτά τον θεωρούσαμε, φίλε. Θυμάμαι, εγώ, εμείς έχουμε προλάβει το να δεις από τον υπολογιστή, παράδειγμα από τα πρώτα PC που είχαν ίντερνετ, το να κατεβάσουμε φωτογραφία τσόντας. Ναι, τι υπολογιστή ρε. Εδώ ερχόταν ο άλλος ταρατατά, είχε ένα ταρατατά, ένα Αθήνα Λονδίνο που νομίζαμε ότι είναι ταξιδιωτικός οδηγός. Έτσι, τα κτέλ να πούμε και τα τρένα για τα αεροπλάνα για το Λονδίνο. Διάβασέ με, το θεωρούσαμε μεγαλύτη που είχε φέρει τέτοια περιοδικά. Δηλαδή μίασμα. Κρύπτα, μην τα δύο δάσκαλος για αυτά. Αυτά δεν τα έχω προλάβει. Τι υπολογιστή μου λες, δεν υπήρχε ο ηλεκτρισμός τώρα, μιλάμε. Εσύ αφού είσαι πιο μεγάλος από μένα. Έγινε, αδερφέ! Κωστή, να σε πω κάτι. Θα κάνω ότι δεν άκουσα τον Μπάρμπας, θα το προσπεράσω. Θα νομίζω ότι έκανε λάθος το ακουστικό. Έχω εδώ μπροστά μου, κρατάω ένα ΠΑΟΚ, Ρεάλ Μαδρίτης, το αθλητικό, στο... Μπάσκετ. Στο Αλεξάνδριος. Μπάσκετ, έχεις εισιτήριο. Του 98-99. Πολύ καλός είσαι, φίλε. Και ένα άλλο Ξάνθη, κάτσε ΠΑΟΚ Ξάνθη και αυτό είναι το 96. Φίλε, είχα τελειώσει ήδη το στρατιωτικό. Αυτά έχω τα πιο παλιά. Αγόρι εγώ, μου. Δηλαδή σαν 83 άρης. Αυτά είναι, φίλε. Αυτά. Ζουμουσού είναι, αδερφέ, κράτα τα αυτά. Πάνω απ' όλα. Φιλιά, φιλιά. Σε όλους. Γεια. Έτσι.
Βλέπω και από τα μηνύματα και από τα τηλέφωνα, γουστάρετε, το κάνουμε αυτό. Θέλουμε να χαλαρώσουμε λίγο. Προερχόμαστε από μια πολύ τσίτα χρονιά. Δεν ξέρω αν εσείς το νιώθετε αυτό. Θα πω και σήμερα εγώ ο περίεργος, ότι πουθενά δεν ακούω ο Νταμπλούχος ΠΑΟΚ, πουθενά δεν το διαβάζω, κανένας τους δεν το λέει. Όλοι προσπαθούν, λες και είναι ένα ενοχλητικό σκαθάρι επάνω στον νόμο τους, να το διώξουν γρήγορα. Έγινε αυτό, τέλος τώρα. Διαβάζουμε τους διθυράμβους για τους δίθεν μεγάλους παίκτες που έχουν φέρει. Θα δείτε τώρα πώς θα αναδείξουν το ότι απλά έμεινε ο Φορτούνης. Θα δείτε σήμερα τι έχετε να διαβάσετε. Ποιος Κούδας, ποιος Χατζηπαναγής, έτσι, ποιος George Best, ποιος Πελέ, ποιος Μαραντόνα. Θα δείτε σήμερα τι, πώς. Απλά την παραμονή του Φορτούνη που είπαμε είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ναι. Θα δείτε τώρα πώς θα διωγγώσουν, πώς θα φουσκώσουν αυτό το πράγμα. Να είστε έτοιμοι. Αλήθεια, λέω, δεν έχω δει ακόμα πρωτοσέλιδα. Αλλά θα δείτε τώρα, προσέξτε να δείτε τι θα γίνει. Λοιπόν, εμείς τους το υπενθυμίζουμε, θα τους το υπενθυμίζουμε κάθε μέρα. Αίτητος πρωταθλητής μετά το 1960 φεύγα. Νταμπλούχος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και αυτό είναι μόνον η αρχή. Και μία συμβουλή με πολύ αγάπη. Μην αγχώνεστε. Αφήστε τους άλλους να αγχώνονται. Το χαμόγελο ηρεμίας που έχουμε φέτος το καλοκαίρι είναι το χειρότερο για αυτούς. Αυτή η ηρεμία που έχουμε, αυτή η γαλήνη, αυτή η σιγουριά που εκπορεύεται από τα δύο συνεχόμενα double, γιατί άνοιξε η βαλβίδα και εξωτερικεύτηκε όλο αυτό το πράγμα. Έφυγε όλη αυτή η εσωτερική πίεση. Και τώρα είμαστε τόσο ήρεμοι όσο ποτέ. Αυτό τους κάνει να υδρώνουν και ο φόβος τους μυρίζει μέχρι εδώ. 508 χιλιόμετρα μακριά. Αυτή η σιγουριά. Αυτό το χαμογελάκι το... Okay. Εντάξει, πήρατε. Έγινε. Αυτό. Γι' αυτό σας λέω. Μην μπαίνετε σε διάλογο. Μην μπαίνετε στο τρυπάκι. Αφήστε να χαίρονται με αυτά που χαίρονται. Okay. Εμείς ξέρουμε. Ζούμου σου λέμε. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Αφήστε τους. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά Bosch κλιματιστικά και ψυγειοκαταψύκτες. Με κάθε ψυγειοκαταψύκτη έχετε 48 μπύρες αλφα δώρο. Μην ξεχνάτε στο Αιγαίον καταπληκτικά πεντανόστιμα ψάρια, θαλασσινά, υπέροχα, φρεσκότατα, σε πρότυπες ψαραγορές. Ιχθυοπολία και στο Δικητήριο 214.000 Δηληβεριά και στο Ρεόκαστρο 695666 και Κυριακή ανοιχτά. Και χώρο εστιατορίου έχει, αν θέλετε να καθίσετε εκεί να τα φάτε, να σας τα ψήσουν, να σας τα τηγανίσουν. Πεντανόστιμα θαλασσινά. Και Νικολαίδη Σαχαροπλαστία, γεύσεις παγωτού υπέροχες, καταπληκτικές. Νάνα μέλια, τυραμισού, καϊμάκια, αγριοκέρασο, νοαζέτα και διάφορα άλλα υπέροχα. Ενώ δεν ξεχνάτε, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκη, ενημερωθείτε στο 475-900. Κάντε και τη βόλτα σε το γερμανικό σχολείο να δείτε τι σχολείο είναι, τι εγκαταστάσεις είναι, πώς το παιδί σας είναι στα πιο σίγουρα, στα πιο εκπαιδευμένα άτομα, σε αυτούς οι οποίοι θα δώσουν το παιδί σας ακριβώς τα εχέγγυα για ένα σίγουρο μέλλον. 475-900 για 5η και 4η και 5η δημοτικού. Ενημερωθείτε για τα προπαρασκευαστικά τμήματα, για τις εγγραφές. Μαθαίνει άριστα τη γλώσσα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Άλλο ένα παοξάκι και αυτού δεν του πέφτει με τίποτα, όπως ακούτε. Thunder! Thunder! Thundercats! Στη βόλτα που κάνουμε σήμερα πίσω στον χρόνο, στην Αιθήλα, έρχομαι στις 5 γραμμές. Πού πρωτοπαίξατε ποδόσφαιρο, πού παίζατε σε ποιες αλάνες, το δίνουμε με τη σχετική μουσική, γιατί πάνω κάτω εκεί είμαστε. Και ποιο είναι το πρώτο μάτς το οποίο θυμάστε εσείς ότι είδατε, πιτσιρικάς, είτε ο μπαμπάς, είτε ο παππούς, είτε ο θείος, είτε ο μεγαλύτερος αδερφός, ένας μεγαλύτερος ξάδερφος, πάντα έτσι γίνεται συνήθως. Στο ταξίδι που κάνουμε σήμερα πίσω στον χρόνο θα έχουμε μέρες να πούμε και για τα μεταγραφικά και για τα προκριματικά, όλα ήρεμα, όλα ωραία, απολαύστε αυτό το καλοκαίρι, απολαύστε όλο αυτό που γίνεται, γλεντίστε με την αγωνία των άλλων, με την πρεμούρα τους. Το τίποτα να το αναδείξουν σε κάτι με την απίθανη και απίστευτη... Έλα, βάλε, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
πρώτη περίεργη σχέση που είδαν τα ματάκια μας, τα αθώα ματάκια μας, η πρώτη σαδομαζό κατάσταση, τη σχέση που υπήρχε μεταξύ του Σάιπ και της Βάντας, αν το βάλουμε σίγμα στο τέλος, που τόλμησε κάποια στιγμή να την πει Βάντα μου, τι καλή που είσαι, όχι Σάιπ! Την έλεγε κακοτάτη, απεσιωτάτη και αυτή γούσταρε με τα δερμάτινά της η Βάντα και ο Σάιπ ένας δούλος της σε οτιδήποτε ζητούσε και ο Sport Billy με το μαγικό βαλιτσάκι, ωραία πράγματα. Πάμε, πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Εδώ είμαστε 23-10-287-888, κληρώνουμε και ένα υπέροχο τριήμερο στο καταπληκτικό Φιλοξένια, στο Πόζαρ Αριδέας. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η χορηγός δεύτερης ώρας 705-750, εξαιρετικά και εκλεκτά κρεατικά στην πιο ωραία ταβέρνα της πόλης, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο που κλιματίζεται εννοείται. Κλιμάρτε 917-646, οτιδήποτε θέλετε σε κλιματιστικό. Ο Κιωσές Κώστας είναι αυτός που γνωρίζει όσο κανένας άλλος τι γίνεται με τα κλιματιστικά. Ξαναλέω 917-646, τηλεφωνήστε, πείτε ότι ακούσατε την εκπομπή και άλλες τιμές παίζουν εκεί. Φοροπρόβλεψη, Βενιζέλου 50, ό,τι θέλετε σχετικά με την εφορία και μπείτε και στο φοροπρόβλεψη.gr και ενημερωθείτε. Και βέβαια Tenda Home 430-011, όλα όσα θέλετε για την Tenda, 25 χρόνια εμπειρίας, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική, 430-011. Πάμε, πάμε να μιλήσετε εσείς, καλημέρα σας, ναι, γεια σας, σε εσάς μιλάμε, ναι. Guten Morgen, Guten Morgen. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Μια μουσική από τα δικά μου νιάτα. Ναι. Τι, Star Trek? Enterprise, ναι. Enterprise, Star Trek, ναι, 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 φίλε, ναι. Αστρική μέρα 15.212. Εμείς μιλάμε Enterprise με το Spock τότε που τα κουμπιά ήταν πιο μεγάλα από τα τηλέφωνα σήμερα. Ναι, αλλά διεκτενίζονταν όμως ο τύπος. Έλεγε, πετάγομαι λίγο μέχρι τον Μπαχτσένα, φάω ένα ψαράκι, τσουπ και γυρίζω πίσω, παιδιά, πάω λίγο μέχρι τη Φραγκφούρτη. Έτσι, κάποια στιγμή ο διακτηνισμός. Επιστρέφω, ναι. Επιστρέφω, άφηνε χαρτάκι, ας πούμε, στο περίπτερο. Επιστρέφω σε λίγο, έχω πάει για χοντρό και γυρίζω, ας πούμε, έτσι. Σε πέντε λεπτά. Τα δικά μου τα ποδοσφαιρικά είναι τα ακριβώς αντίθετα με τα δικά σου. Όταν εσύ πήγες Ελλάδα, εγώ γύρισα Γερμανία. Μάλιστα. Αλλά ρε τουρ. Δεν χωράνε δύο δεκάρια στην ίδια ομάδα, σηκώθηκε η πινακίδα, αλλάξαμε. Μας έκαναν αλλαγή πληθυσμών. Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι με εμένα ήταν σε ευρωπαϊκά σαλόνια το 81, κάπου το Σεπτέμβρη μου φαίνεται ήταν τότε, Φραγκφούρτη ΠΑΟΚ για το UEFA. Ναι, πω 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 φίλε. Γερμανία ήμουν. Ναι, πούδασα ότι στην ομάδα. Ναι. Η Φραγκφούρτη με Μπρούνο Πετσάι, έτσι, ομάδα, ναι, ναι, ναι. Φραγκφούρτη ομαδάρα τότε, με Μπουμπουμτσά, Φάλκενμάιερ, ναι, ναι. Εμείς Κούδα, Γκρίνο, Τερζανίδη. Όλοι, εκείνη η ομάδα, όχι, Τερζανίδης όχι. Όχι, Ιωσιφίδης, Ιωσιφίδης. Ιωσιφίδης, ναι, ναι. Ιωσιφίδης, Κούδας, Γκρίνο. Ναι, 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 ναι. Και θα πω και, το πρώτο μου ποδόσφαιρο το έπαιξα στο χωριό, στην Ελλάδα, στο Σοκάκι, στα Σοκάκια. Ήταν οι Μαχαλάδες, ας το πούμε τότε, που είχαν ομάδες. Και τα επίσημα παιχνίδια γινόταν στη συνέχεια στο σχολείο. Το χωριό σου, όνομα? Πρώτης Ερών. Πρώτης Ερών. Γνωστό το χωριό σου. Ναι, ναι, ναι. Μακριά από αυτό το λεφτά. Δεν έχω συνεθέσει να παίζω μπάλα. Με τον Κώστα από τη Φραγκφούρτη, θυμάμαι μαζί παίζαμε τότε. Ναι, ναι. Τα δοκάρια βάζαμε τότε πέτρες. Κάναμε πολυκατοικίες με πέτρες για να είναι δοκάρι. Φίλε, πόσο ήθος. Κάπου από το 76-77, ας πούμε, τα πρώτα πατήματα στο ποδόσφαιρο τότε. Έτσι. Και τώρα τα παιδιά μας άμα δούνε χώμα, πηγαίνουν και το πιάνουν να δουν τι είναι αυτό, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή... Μετά όμως όταν ήρθα η Γερμανία και πήγαμε να παίζαμε μπάλα, παίζαμε σε... Άστο. Σε άλλα πράγματα. Σου είπα, εσύ ακολούθησες την ανάποδη πορεία, εγώ από το πλαστικό χόρτο και το χορτάρι, να πούμε, τον καζόν, ήρθα... Άστο. Φιλιά πολλά, Κωνσταντίνε μου! Γεια. Να είσαι γερός, να είσαι φεύγουμε από τη Φραγκφούρτη, πάμε πού? Καλημέρα! Έλα, Αγουστή, καλημέρα. Καλώς τον Άτη, πρώτη σε Ρόνατος και ο Σεραίος. Βλέπετε το συνυφασμό, ότι η εκπομπή έχει μια αλληλουχία, μια σύνδεση, τέλος πάντων. Σέρας στηρίζει Κωστή Τατσαρό, θα κοτώ.
Σέρας, έχω πολύ κόσμο εκεί να ξέρεις. Έχω πολλούς φίλους. Έχω πολλούς ακροατές, αγαπώ. Έχω τραγουδήσει μία νύχτα στο ραντεβού σε εποχές μεγαλείου όμως. Πήγα σαν φίλος φίλου που τραγουδούσε εκεί. Λοιπόν, και λέει ανέβα, ανέβα. Είπα τα φιλιά σου είναι φωτιά, το κορμί σου πυρκαγιά. Και θυμάμαι τόσες ωραίες γυναίκες στον χώρο, πολύ φίλε. Πράγμα. Τόσο ωραίο κόσμο. Έφευγε κόσμος από τη Θεσσαλονίκη και ερχόταν στο συγκεκριμένο μαγαζί, φίλε, στις Σέρες, το πιστεύεις τότε. Το ραντεβού. Ήταν περίφημο, περιβόητο. Ζούσα Αθήνα και στην Σαντορίνη γνώρισα Σερέ και από εκεί τη Σερέ και γνώρισα Σερέ τη γυναίκα μου και ξαναγύρισα Σερέ και έργο ρε φίλε. Έτσι πήγε. Σερέ, δεν υπάρχει περίπτωση να έτσι. Δεν υπάρχει. Ναι. Θυμάμαι μάλιστα το ραντεβού που το λέγανε και Παντεμπόι, έτσι. Παντεμπόι, όταν το διάβαζε με ξένα με λατινικούς χαρακτήρες, το Παντεμπόι. Όπως το είσαι τεά του IST. Αλλά θυμάμαι φίλε όταν είπα έχω συνηθίσει πια. Πώς σηκώνεται ο κόσμος στην Τούμπα στον γκολ. Ένα τέτοιο πράγμα και α, τι γίνεται ρε παιδιά, λέω να πούμε. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Φίλε, εμένα μου αρέσει που ξαναζω αυτά που έζησα εγώ πιτσιρικάς, που πήγα πιτσιρικάς στην Τούμπα, τώρα τα ζω με το γιο μου. Έχει τα εισιτήρια ακόμα κολλημένα στην πόρτα, φίλε, που όταν έχει 5 ευρώ το εισιτήριο να φανταστεί με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, που είχε 5 ευρώ το εισιτήριο το 10, το 11. Έτσι. Τα έχει κολλημένα στην πόρτα. Έχετε που γιατί βάφει, τα ξεκολλάμε, τα ξανακολλάμε. Όχι, ρε, δεν έχει. Αυτά είναι κοιμήλια, ρε. Το βάφει στο Λευκό Πύργο. Τη ρωτώντα πα να τη βάφει την καμάρα, τη βάφει, βάζει να πούμε σοβά, όχι. Τέλο, αυτά είναι, φίλε. Τελείωσε. Κάναμε και το χρέο μα την πρώτη μέρα που πήγαν τα διαρκέ, φίλε. Πήραμε διαρκέ εισιτήριο, ανανεώσαμε. Σε χειροκροτώ. Με ραγδαίους ρυθμούς. Ήμασταν από τους πρώτους για να δώσουμε όθηση που δεν τη θέλει η ομάδα. Έχουμε εμπιστοσύνη στη διοίκηση, φίλοι, γιατί βλέπουμε κάτι καλό γεννιέται και κάτι πολύ μεγάλο και θέλουμε και εμείς να έχουμε συμμετοχή σε αυτό. Όσο μπορούμε. Ακριβώς. Άλλος με εισιτήριο, άλλος με την παρουσία, άλλος με... Έτσι πρέπει. Έτσι. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα άλλαξε, φίλοι, και θέλουμε ένα κερασάκι τους ομίλους τους. Δηλαδή, έχουμε εμπιστοσύνη, θα πάρουν αυτούς που χρειάζεται να πάρουν. Αυτό θα γίνει. Θα τα συζητήσουμε αυτά όλες τις προσεχείς μέρες, γι' αυτά θα μιλάμε. Και μου αρέσει, φίλε, ότι όσοι παίκτες έρχονται δεν έχει διαρρέσει το όνομά τους. Ναι, βέβαια, φίλε, αυτό δείχνει σοβαρότητα. Ότι αυτά που γραφτήκανε, κάποιοι είναι καλοί παίκτες, αλλά μπορεί να είναι και για να καούν, για να έχουν ασχολούνται για προστατευτικό. Εγώ ξέρω ότι το Ροντρίγκο Σοάρες που πήρα το δεξί μπακ δεν τον είδε κανένας. Ήταν για να πάει στην ΑΕΚ. Το ίδιο και για το Σίλβα. Δεν γράφτηκε πουθενά. Τέλος, έτσι γίνεται. Σοβαρές δουλειές. Φιλιά πολλά. Το πρώτο σου μάτσο, θυμάσαι? Με το γιο μου ήταν πάω Πασαρακός, που προηγήθηκε ο Πασαρακός με 2 και έχασε 3-2. Δεν μου λες, στο Βατερλό του Γαύρου στις Σέρες, εκείνο το βροχερό βράδυ. Ήσουν αμέσα, ναι, ήσουν αμέσα, έτσι. Ναι. Έγινε, ρε, φίλε, τα λέμε. Φιλιά, βέβαια ρώτησα για μάτς και όχι για σεξ, γιατί εκείνο ήταν σεξ, καθαρό. Έτσι. Χωρίς συνέστημα, χωρίς φυλάκια, χωρίς προκαταρτικά, χωρίς χάδια, χωρίς τοπίες, απλά σαρκική επαφή. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά αυτό ήταν το μάτς Σερών. Δηλαδή, αν μπορείς να το περιγράψεις κάπως αλλιώς, έτσι στιγνό, στιγνά, σαρκικά, τελείως. Ναι, γεια σας! Καλημέρα σας! Καλημέρα. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς, βεβαίως, καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται? Ακούγομαι. Ακούγεσαι καθαρά, καμπανίσια, ξεκάθαρα. Είμαι εδώ δίπλα γι' αυτό. Είσαι εδώ δίπλα, αλλά τώρα σε ακούμε σαν να είσαι στο Νέο Δελχή. Ξανά λίγο. Τώρα που ξαναήρθα δίπλα. Ξανά λίγο. Χωρίς το μαραφέτη, χωρίς το κορδόνι. Τώρα που ξαναήρθα δίπλα. Εντάξει. Καλώς. Για πες. Πρώτο μάτς. Βασικά πρώτη στολή ΠΑΟΚ, φίλε, 1998. Το 97 ήρθα από την Αλβανία. Ναι. Την Κατερίνη. Ναι. 96 ήρθα από Αλβανία, 97 βαφτίστηκα από νονό ΑΕΚΣΥ και εγώ φορούσα στο Λιπάο. Πόσο ήθος έχεις! Πόσο ήθος έχεις, Κώστα, πόσο ήθος! Και μάλιστα. Κουρεμένος Καρυπίδης. Έτσι, αν το θυμάστε. Κούρεμα Καρυπίδης, Όχι του Άριου Καρυπίδης. Ο δικός μας ο Καρυπίδης, το δικό μας. Χειροβομβίδα γύρω-γύρω και από πάνω να πούμε το καπελάκι του Πάπα. Ναι. Αυτό, τέτοιο κούρεμα. Μπράβο. Εντάξει. Περνούν οι μέρες, περιμένετε.
Μετράς αντίστροφα? Ναι, τίποτα, μετράμε τις ώρες τώρα, σήμερα. Σήμερα είναι? 12 ώρες μείνανε, 12 ώρες μείνανε, 7.30 είμαι εδώ τώρα. Σήμερα, τσούμπα άκπομ. Θέλω, όπως είπα, βιντεάκια και τα λοιπά, έτσι. Απ' όλα, απ' όλα. Και πρώτο μάτς, φίλε, ήταν φιλικό, πάω Ηρακλής. Το 2001, 2, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Πρώτο μάτς, γιατί τότε μετακομίσαμε... Μήπως ήταν 2005, μου λέει ο Σωτήρης, 2005, 1-1. Όχι. Όχι, πιο πριν. Εντάξει, μπορεί, δεν θυμάμαι πιο τώρα. Πριν, πιο πριν, τα πιο φιλικά, πριν. Φίλε, δεν έχω, αν θυμάμαι και τα φιλικά, θα έχω κάψει φλάντζες. Έτσι, δεν είναι, δεν είναι. Πιο πριν ήταν. Φιλιά πολλά, Κωστάκι μου. Θέλω φιλιά, να ανεβάσει, ανέβασε βιντεάκι από την επίσκεψη του Μποφίλιου. Πες του και σχετικά με το στοίχημα. Ο Βροχή ήδη έκανε μια εισαγωγή ότι πέρσι... Μας, βέβαια το ακυρώσανε και 52 γκολ του ανθρώπου. Έχω μεγάλο center for. Θα ξαναβάλω στοίχημα φέτος. Δεν το συζητάω καν, έτσι. Πιο βαρύ στοίχημα. Με φυσική παρουσία. Ξέρετε. Είναι μεγάλος for. Μεγάλος. Θα δείτε φέτος. Θα δείτε φέτος. Έτσι, αυτό ακριβώς. Φιλιά πολλά. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Φιλιά, γεια σου αδερφέ μου. Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Εδώ είμαστε. Ναι. Γεια σας. Έλα ζουμουσού Κωστάκη. Αλώστονε. Ζουμουσού αγόρι. Είπα να πάρω ζουμουσού, και σήμερα ένα τηλέφωνο. Να πάρεις. Λοιπόν. Ποιο είναι το πρώτο σου μάτς, αυτό 1-0, και πού πρώτο έπαιξες μπαλίτσα. Ναι, πρώτον. Κώστας 476, έχουμε το τρίμερο, κάτσε να μην δω. Α, βέβαια. Ούτε καν από τα τηλέφωνα, ναι, δεν έχω βάλει τίποτα, μόνο από τα μηνύματα, ναι, σήμερα. Ναι, ναι, καλά. Λοιπόν, πρώτο μάτς. Δεν μου λες, εσύ κέρδισες χθες το... Εγώ κέρδισα το, την καφετιέρα. Εσύ, ναι, πήρες τηλέφωνο για να αφήσεις επίθετο. Πήρα τηλέφωνο, μίλησα με τη Μαριλίου, τώρα θα πάρω και στο μαγαζί να σε εννοήσω. Δεν χρειάζεται το μαγαζί, θα... εγώ θα στείλω το όνομά σου και πας όποτε, ναι, θέλεις. Ναι, πες μου, να πάω, πες να μου λίγο επίθετο, πες μου λίγο επίθετο. Πηγαδάς, πηγαδάς Κώστας, πηγαδάς. Πηγαδάς. Ναι. Ωραία. Για να ξέρω να... Γιατί όλοι με ύψιλον το έγραφαν. Με ύψιλον σε έγραψε. Γιατί το πηγάδι με ύψιλον δεν γράφεται, ρε παιδιά. Ναι, άσε τι. Γράφει όλοι με ύψιλον το έγραφαν. Τέλος πάντων. Η πηγή. Με ύψιλον το πηγάδι με ύψιλον, γιατί με ύψιλον. Οι άλλοι γιατί το έγραφαν με ύψιλον. Το πίνο γράφεται με γιώτα. Από πού το. Η πίκρα με γιώτα. Το πίνο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, αγόρι μου. Το κακό με σένα είναι ότι θέλω να πω 2-3 πράγματα. Και λέω άλλα. Σκαλώνομαι κάπου και τελείωσε. Τα ξεχνάω. Ναι, αλλά και αυτά, που λέμε, και αυτά που λέμε είναι πολύ ωραία όμως. Πολύ ωραία. Αυτά είναι τα καλύτερα. Αγόρι μου. Λοιπόν, πρώτο μάτς, γιατί εγώ όπως δεν ξέρω αν το είπα Κωστή, ο πατέρας μου συγχωρημένος ήταν Ερακλειδέας. Αλλά δεν είχα πάει σε... Δεν με πήγε σε Καφτατζόγλη, ποτέ δεν ασχολούνταν πολύ. Με πήρε ένας θείος μου και με πήγε, άκου να δεις πού. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ τελικό το 81. Φιλαδέλφια. Στα βαθιά κατευθείαν δηλαδή. Κατευθείαν φίλε, κατευθείαν. Χρονώτας. Ναι, τότε που είδα τα θρηλυκά με αναβόσκελα, που ήρθαν καμιά 7-8 χιλιάδες με πορεία και οι γάβροι που ήταν απόξω από τη Φιλαδέλφια, το έπαιξαν βαρύ πεπών και κεντέρεδες. Άστο αυτό. Μου επιτρέπεις λοιπόν μια μικρή διακοπή. Επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα, επειδή ανέφερες τα μαναβόσκυλα, έχω πάρα, ναι, πολλά μηνύματα όλο αυτό τον καιρό, γιατί δεν ξαναβάζεις τη συνέντευξη με το Μανάβη. Εξήγησα, ναι, ναι, εξήγησα ότι δεν είναι κάτι που θέλω να το κάνω να γίνει, ρε παιδί μου, βαρετό. Okay. Δεν θέλω να είναι κάτι που θα γίνει μαϊντανός. Δεν θέλω. Υπάρχει συνέντευξη μέσα στο zoomusu.gr όπου ανεβαίνουν και κάθε μέρα εκπομπές. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αλλιώς ο άλλος σου λέει βάλε μια τάκα, βάλε. Θα ξαναβάλουμε, απλά δεν θέλω αυτό το πράγμα να γίνει, ρε παιδιά, σούπα. Αυτό που έκανες με τον στρατηγό ήταν κάτι διαφορετικό. Αισθανθήκαμε όλοι κάτι διαφορετικό. Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή το καλαμπόρι. Και δεν θέλω να είναι κάτι που θα γίνει σούπα. Επειδή αυτός ο άνθρωπος μιλάει τόσο πολύ σπάνια. Και ήταν για μένα τόσο μεγάλη τιμή που βγήκε και είναι τόσο παράσιμο. Ένιωσα τόσο. Τόσο δυνατά πράγματα που βγήκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δεν θέλω να το ευτελίσω, δεν θέλω να τον κάνω μαϊντανό, δεν θέλω να γίνει σούπα. Θέλω να το έχω κάτι που θα βγαίνει μια φορά στον τόσο. Ακριβώς. Να το ξαναβάλουμε. Αυτός ο άνθρωπος Κωστάκη, τώρα το έχουμε το ηχητικό. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να κάνω μια. Ένα νεύμα θα κάνω στο δασκαλάκι να το βάλει, αλλά καταλάβετε λίγο γιατί. Όχι, το λέω. Κωστά, δεν είναι ιδιοτροπία. Δεν στο Zoom show, ποια μέρα ήταν ο. Και εκεί υπάρχει, ρε παιδί μου. Απλά ο κόσμος ξέρει πιο δύσκολα μπαίνει στη διαδικασία του διαδικτύου. Άνθρωποι, ειδικά αυτοί τη ηλικία, θέλουν να το ακούσουν πάλι. Κάποια στιγμή θα ξαναβάλω με τη συνέντευξη, αλλά δεν θέλω να είναι. Θέλω να... Ναι. Να γίνει εγώ σούπα. Θέλω να ακούσω. Τον μπαμπά. Βάζω τον μπαμπά.
Να πω τα παιδιά τους, ρε παιδί μου. Ναι, παιδί μου, εντάξει. Ακόμα και αυτό, ακόμα και αυτό θα πρέπει να υπάρχει. Ναι, ναι, να και εμείς βλέπεις μια φορά την εβδομάδα. Δηλαδή, όλα τα πράγματα. Άμα τα... Ανά 15 μέρες. Ναι, ρε παιδί μου, ακόμα και το αριστούργημα. Ποιο είναι το πιο φανταστικό φαγητό? Αν το τρως κάθε μέρα. Έρχεσαι και λες, μπούχτισα, ρε παιδί μου, δεν γουστάρω πια πατάτα φούρνο, ρε παιδί μου, με κοτόπουλο. Δεν θέλω να. Ναι. Γι' αυτό. Το έχω χούει αυτό από μικρός. Δηλαδή, ακόμα και. Το... Φίλε, και στις σχέσεις μου, τι. Ήθελα να φεύγω πριν με βαρεθούν. Ήθελα να νιώθω. Μπράβο. Να λένε γιατί. Δώσε... Ότι μέχρι εδώ είναι. Ήθελα να λένε, δώσε κι άλλο και γιατί έδωσες πάλι αυτό. Κατάλαβες. Έτσι. Αυτό λοιπόν, το εξή. Μια μικρή εξήγηση. Σε όσα παιδιά μίλησα μέχρι τώρα για την μπάλα που παίζουν το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, εγώ παραδέχτηκα τον ασύλληπτο Ντομένιο τελείως. Δηλαδή μας είπε ιστορίες πιο πάλιες που δεν τις προλάβαμε. Ναι, χωρίς μπάλα. Ναι, με κουρέλια, με πανιά. Με ό,τι να είναι. Με ό,τι να είναι. Με κατσοτενεκέ. Μπάμπαρ, μπούμπαρ εκεί πέρα, ό,τι να είναι. Τελείωσε. Με κουτάκια μπύρας. Λοιπόν, να ξέρετε. Λοιπόν, να ξέρετε κάτι, Κωστάκη. Λοιπόν, αυτοί εδώ, τα παουτσάκια, έχουν κοτσάρτα μπιμπιλίνα από τώρα. Έχουν κοτσάρτα μπιμπιλίνα, να το ξέρετε. Άκουσε με, Κώστα. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια σου, Ιπποκράτιο. Όπως είπε ο Στελάρας, πάω να σηκώσουμε τα διαρκείας, όπως είπε ο Στελάρας. Άιντε, ζούμε σου, παλικάρια. Γεια σου, χορευτή μου. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Μ' άφησες τελευταίο, ησύχασες, ηρέμησες. Έλα, εσύ θα κλείσεις τώρα, εσύ θα κλείσεις το ημίωρο, να πούμε η φίρμα. Πάω με χόρτο, σε βλέπω σαν τη φόρτο. Πάω με χόρτο, σε βλέπω σαν τη πόρτο. ΠΑΟΚ με ξύδια, ΠΑΟΚ με ξύδια, η Τσέλση είσαι ίδια. Εγώ θα το έλεγα αλλιώς, αλλά τέλος πάντων. ΠΑΟΚ με Βελόνα είσαι Μπαρτσελόνα και δεν ομενούμε τη Βελόνα του πλεξίματος. Λοιπόν, μας χτύπησε του Γιωρίκα την πόρτα και λέει ποιος... Δεν θα το πω ποντιακά, ελληνικά. Πες το ποντιακά, πες το ποντιακά, ποντιακά, ωραία. Δεν θα καταλάβουν οι περισσότεροι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ποιος είσαι, λέει, κλεφτάν. Ναι. Και εδώ θέλετε, λέει. Ναι. Λέει χρυσό. Χρυσό πόσα κιλά θέλετε, λέει. 80. Όχι, λέει 100. Εγώ έχω 110, λέει. Εντάξει, λέει, δώστα, λέει. Έλα σήμερα, λέει, θέλω να σε έβγα οξούκα, λέει. Θέλω να σε, λέει, να παίρνεις, λέει. Ακριβώς έτσι. Ναι. Το κατάλαβες? Κατάλαβα, κατάλαβα. Η σημαίνει τα 110 κιλά και την έθεσε τους κλέφτες να γλιτώσει, να γλιτώσει τη ζωή του. Αργά του κατάλαβες, γι' αυτό σήμερα δεν γέλασε. Το κατάλαβα, εντάξει, ωραία, ωραία. Είναι πολύ ωραίο, αλλά εγώ τώρα επειδή είμαι τελευταίο. Χρειάζομαι λίγο χρόνο, ρε παιδί μου. Χρειάζομαι χρόνο εγώ στο ποντιακό να κάνω το μεταφράσιμο. Εγώ, αν θυμάμαι, επειδή πολλά παιχνίδια είναι τα πρώτα μου, αν θυμάμαι καλά, ένα φιλικό παιχνίδι ήταν στο Συντριβάνι Πάουκ Θεσσαλονίκη. Έτσι, ε. Φιλικό προετοιμασία ήταν, προπόνηση ήταν τώρα. Πιτσιρίκος ο πατέρας με πήρε και το είχαμε δει. 57? Θεσσαλονίκη τώρα δεν υπάρχει αυτή. Το 56-57 πρέπει να ήταν. Μάλιστα. Πολύ πιτσιρικάς. Ναι, το πρώτο παιχνίδι. Μετά άρχισανε με δόξα δράμας και αυτά. Η δόξα τότε ήταν στα χάη. Ναι, βέβαια. Τα έχουμε πει και στον αέρα. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, τώρα πήγα, είχα κάτι τρεχάματα. Τώρα σας από το νοσηλεύω και μετά έβγαλα γραμμή. Δεν ξέρω τι τρίπλα έκανα. Λοιπόν, ωραία, τι τρίπλα. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο, ο Μοσκοβίτης, ναι. Να μην πω το όνομά του, ξέρεις ποιος, ναι, είναι. Βεβαίως, αδελφός. Με λέει 100% αυτήν τη φανέλα, λέει, μονάχα, λέει, ο Συντριβανίσιος τη φοράει. Αθλητήρι 20 χρόνια και ξέρω εγώ. Ήσουν αριθερίο, μου λέει, στην παραλία, καλά, εγώ άμα δεν είμαι, του λέω, ποιος θα είναι, ρε. Πλάκα μου κάνει, του λέω. Μόνο εγώ και ο Τσατσαρούς πρέπει να είμαστε εκεί παρόν, του λέω, και μετά οι υπόλοιποι όλοι, του λέω. Όταν έρθει ο κύριος Μιχάλης Καλιοτζίδης εδώ μαζί με τον Νίκο Κρομλίδη. Κυρίως με κάπα κεφαλαίο. Ο άνθρωπος που έγραψε τον ύμνο χάρης του ΠΑΟΚ του Παρίδη. Το χάρη σε αυτό να έχουμε το Σαββίδη στον ΠΑΟΚ. Θα το πω και ας θυμώσει. Μου το εμπιστεύτηκε. Ας του το πει αυτό στον αέρα, άμα θέλει, όταν θα το φέρει στο στούντιο. Όταν έρθει εδώ λοιπόν, όπως ήρθε και την άλλη φορά στο στούντιο, θα έρθει και πάλι. Θα έχω μια φανέλα, ναι, ειδικά για αυτόν. Ειδικά γιατί για αυτόν. Ορισμένη ραδιοφωνική παραγωγή το φέρνονται σαν το σκυλί βραδινές ώρες. Το Μοσκοβίτη. Δεν είναι. Σεβασμός. Κατάλαβες? Σεβασμός. Να ξέρανε με ποιον να μιλάνε μόνο. Σεβασμός. Τον ύμνο του ΠΑΟΚ και ποιος είναι. Είπα ο μία λέξη. Παύλε, μην λέμε πολλά. Σεβασμός αυτούς, ναι, τους ανθρώπους. Τέλος.
Τι σοβαρά. Στο μαέστρο. Μα με αυτό σεβασμός. Να μαζί εμείς τρέχαμε στα γήπεδα. Μην το συζητάς. Ο άνθρωπος είναι άρρωστος, τελείωσε. Άντε τώρα να μην... Θα σας πει αυτό στον αέρα. Έγινε παυλάρα μου. Θα αποφασίσει να πει την αλήθεια. Σε φιλώ. Σε φιλώ. Όλο τον κόσμο. Γεια σου Παύλε μου, γεια. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε χρόνο πίσω σήμερα, ταξίδι. Με το πρώτο μάτς που είδατε, με την Αλάνα που πρωτοπαίξατε μπάλα, πότε παίζατε και πού παίζατε μπάλα και κληρώνουμε και ένα καταπληκτικό, ένα υπέροχο τριήμερο στο Πόζαρ. Μην ξεχνάτε, το κορυφαίο βενζινάδικο στην πόλη είναι της BP, μπαίνοντας στην πόλη δεξιά, μπροστά στην Ελλάς Σέρβις, οικογένεια Χατζόπουλου, το καθαρότερο υγραέριο στην πόλη για το αυτοκίνητό σας, ό,τι γράφει τον κοντέρα αυτό σας βάζουν απόλυτα... Έντιμα τα παιδιά εδώ και πολλά χρόνια και Ελλάς Οτο Σέρβις κορυφαίο συνεργείο στην πόλη 47-43-12 όλα με την εγγύηση της κορυφαίας οδικής ασφάλειας που είναι η Ελλάς Σέρβις. Επιστρέφουμε! Μπουκάρουμε! Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς κατευθείαν, απευθείας που λένε Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ τι σημαίνει λέει ο Κωνσταντίνος από την Άουσα. Φίλε, είναι μια έκφραση μπαλαντέρ της εκπομπής και ο υποφαινόμενος τη χρησιμοποιείς όπου εσύ γουστάρεις. Δηλαδή, έχουμε πάρει δύο διαφορετικές εκφράσεις, το καραπιπερίμ από το τραγούδι της Γλυκερίας, καραπιπερίμ, πιπερίμ, που... τίποτα. Λοιπόν, πήραμε και το σουλουμουντρούχουμ που δεν ξέρω ακριβώς τι είναι από ποιο κινούμενο σχέδιο και κάναμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ, πώς λέμε ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, head και shoulders, πώς λέμε μπόλεκ και λόλεκ, πώς λέμε καραολί και Δημητρίου, πώς λέμε, ξέρω εγώ, λούσου και φύγε, λέμε ρε παιδί μου. Και βγαίνει, βγάλαμε αυτή την έκφραση έτσι μια μαλαμπίπη. Το βάζεις όμως εσύ όπου τι γίνεται, πήγαμε για τσίπορα, τι έγινε, σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Τα φτιάξε με το κορίτσι, ναι, ναι, πήγαμε στο τριήμερο και έγινε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Τι, άσε, μπήκανε οι άλλοι μέσα στο μάτς και αυτά και έγινε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Είναι μπαλαντέρ, το βάζεις όπου γουστάρεις. Χωράει παντού. Είναι τη ίδια συνωμοτοξία με το σούξου μουξου. Το σούξου μουξου τι είναι. Μην βάλω και σούξου μουξου μανταλάκια που είναι ο υπερθετικός βαθμός. Πάμε στις πέντε γραμμές. Καλημέρα σας. Ποιούμε ήθος. Καλημέρα. Γεια σου Κώστα από Μόναχο. Χω, καλό στο παιδί ρε. Μίλησε... Συγχωρεμένος, ποιος τι έλεγε. 1860. Έλεγε ότι έγινε της επιχρήμασης εκδεδομένης γυναικός στο κυκλίδωμα. Το σιδηρούν κυκλίδωμα. Δηλαδή αντί να πεις πουτάνα στο κάγκελο, συγγνώμη κιόλας, λέω μια ιταλική λέξη, της επιχρήμασης εκδεδομένης γυναικός. Δηλαδή η γυναίκα που εκδίδεται για το χρήμα, το σιδηρούν κυκλίδωμα που είναι το κάγκελο. Βεβαίως. Πολύ σημαντικό. Αυτά λοιπόν. Στάση. Next stop, Olympia Stadion. Κατέβει κανένας. Marian Klatz. Εγώ φίλε έπαιζα μπάλα, πρώτα έπαιξα στο πρώτο κάτω τούμπας. Πρώτο κάτω τούμπας φίλε. Πολύ ήθος. Στα τσιμέντα, στα τσιμέντα. Τσιμεντάκι φίλε, τιτανάκι, κλασικό. Και μπάλα κανονικά παίξαμε, είχα γραφτεί στο Φίνικα του Μπαστότε, παίζαμε, θυμάμαι, προετοιμασία κάναμε, περιφερειακός δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Είχε το κρυονέρι πάνω. Κρυονέρι, πάνω, εκεί, εκεί. Λίγο κατηφορικό εκεί, εκείνο το σημείο, πάντα. Ακριβώς. Και κάναμε προετοιμασία φίλε. Τέλεια. Μέσα στο δασάκι. Εκεί που ήταν τα ξύλινα τα κιόσκια, κάτι εκκλησάκια, κάτι μερά. Ναι, ναι, το γήπεδο απέναντι από το ΠΑΟΚ ήταν ξερό, δεν υπήρχε σχολείο τότε. Εννοείται. Και το Αχιλλέα Τριαδρίας είχε μια πεσμένη πόρτα σιδερένια και αυτό ξέρω. Όταν το πρωτοείδα έπαθα πολιτισμικό σοκ. Και στην κατηφόρα. Είσαι, πρέπει να είμαστε κοντά στην ηλικία, πρέπει να είμαστε. Είσαι πώς 1900. Δύο μήνες. Είσαι κατάλαβα. Εγώ είμαι Αύγουστο, εσύ Ιούνιο. Στο διπλανό, να πούμε. Στο μευτήριο το διπλανό. Στο μευτήριο, διπλανή πόρτα. Είσαι μέσα στο αστικό. Ναι, ρε φιλέ, και έχω κόσμο και έχω την κάψουλ. Σε καταλαβαίνω που μιλάς μέσα. Χαιρετίσματα στον ΟΑΣΜ, Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Μονάχου. Έτσι. Έτσι, φιλέ. Μπράβο. Next stop. 30 χρόνια. Αυτό κάνουμε. Αυτό θέλαμε σήμερα. Αυτό. Θα πούμε από Δευτέρα. Κωστής Τατσαρός. Ναι, ξεχάλτ, Κωστής Τατσαρός. Έλα, μωρή αρρώστια. Διαλύπην κόσε μομέντε, πες τους. Βουλουγκουμούρε κουφάλες, δέντρου. Φράιλι, φράιλι. Φιλιά πολλά. Φίλε μου, λέμε καλή σήμερα. Φιλιά στο Μόναχο. Ζούμου σου παντού. Ζούμου σου παντού. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλώς τον Παναγιώτη. Κανονικά δεν έπρεπε να πω καλημέρα γιατί ξέρεις μια επιστημονική ομάδα προσπαθούν να ξαναζωντανέψουν τα μαμούθ όπως κάνετε εσείς στο διαφημιστικό. Μια...
Τότε λοιπόν που έπαιζα στο ναό ο Μαμούθ και παίζαμε φίλε τότε με τους... Λοιπόν, θα παίρνουμε τη σειρά ξανά από την αρχή. 4,85, αν το κερδίσω θα το πάρει ο κύριος Γιώργος. Τέλειος. Πολύ ωραίος. Αυτό. Έπαιζα ποδόσφαιρο υπό το φως της ΔΕΗ στη Λάμπα κάτω από το, στο Ζαγκλιβέρ Θεσσαλονίκη. Ωραία φίλε. Προβολέας κανονικός. Αυτό με το ανάποδο πιάτο, έτσι. Είχαμε αυτό το προνόμιο. Την πιατέλα. Νυχτερινά μάτς ρε φίλε. Η γειτονιάς μας ήταν το σχολείο. Ούτε σχολείο ούτε τίποτα άλλο. Με ποιον παίζετε, με το σχολείο. Έτσι λεγόμασταν εμείς. Πήγαν και άλλες γειτονίες και γινόταν κανονικά πρωτάθλημα. Το πρώτο δε μάτς που έχω δει που με πήγε μικρό ο πατέρας είναι το 2-3 που χάσαμε από τον Άρη μέσα στην Τούμπα, ενώ το επόμενο αμέσως παιχνίδι είναι που σπάσαμε την παράδοση που είχαν για κάποια χρόνια που μας κερδίζανε. Δεν θυμάμαι χρονολογία να σου πω. Αυτό το μάτς και ρώτησα όταν τελείωσε το παιχνίδι και χάσαμε, λέω μπαμπά θα ξαναπαίξουμε. Και λέει ναι, το δεύτερο γύρο. Και ο δεύτερος γύρος ήταν που κερδίσαμε μέσα στο Χαριλάο, 3-2 τους κερδίσαμε εκεί και τότε βουτούσαν οι φύλαθλοι του ΠΑΟΚ στη θάλασσα γιατί σπάσανε μια μεγάλη παράδοση. Αυτά τα ρετρό. 2-1, ναι. Μεγάλες στιγμές. 2-1. Ναι, ναι, μεγάλες στιγμές. 3-2, δεν θυμάμαι τώρα. Το 3-2 το θυμάμαι που χάσαμε. Αλλά το άλλο το παιχνίδι μέσα στο Χαριλάο δεν το θυμάμαι πόσο ήταν. Πάντως τους κερδίσαμε εκεί και ναι. Το κόσμο στη θάλασσα. 1-2, στην καθαρή θάλασσα. Έτσι, μπράβο. Τότε, ναι, καλά. Τώρα και να θέλεις να πέσεις μέσα, βουτάς. Ναι. Τώρα βουτάς στη θάλασσα και μένεις στην επιφάνεια. Από με κατάλαβες. Έχει το... κατευθείαν, ναι, σαν περπατάς στο τσιμέντο. Σε κρατά. Βγαίνεις στον αφρό. Και ένα σοβαρό, γιατί χθες το λησμόνησα. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους τους πρόσφυγες. Είμαι παιδί δεύτερης γενιάς προσφύγων από τις αλησμόνητες πατρίδες. Και πάντα αυτή η μέρα, η 20η αυτού του μήνα, είναι χαραγμένη. Μια μέρα που θα θυμάσαι πάντα. Έτσι. Πολλά πράγματα. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Πώς ο καθένας ξεσηκώθηκε, τι άφησε πίσω του και τι... Η φωτογραφία με το προσφυγόπουλο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο Facebook τα λέει όλα. Είναι. Έτσι. Ναι. Τα λέει όλα. Και όπως είπε, είπε η κόρη μου, μπαμπά, αυτοί που έρχονται τώρα... Δεν μοιάζουν με τις φωτογραφίες που μου έχεις δείξει μόνο που είναι έχρωμες. Έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει σε αυτό μια ασυδοσία ή... Όχι. Άντε, έτσι, μπορούμε. Μιλάμε για τους πρόσφυγες. Μιλάμε για τους πρόσφυγες. Αυτό μιλάμε. Όχι ότι πάει εκεί πέρα και το εκμεταλλεύεται. Φιλιά πολλά. Γεια σου Παναγιώτη μου. Γεια σου Παναγιώτη μου. Σου μου σου αδερφέ μου. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι έγινε. Εδώ. Στήριξε κανένας. Καλά φίλε. Καλά. Άκη θέλω. Για πες. Πρώτο μάτς και πού έπαιζες μπάλα εσύ. Εγώ έπαιζα στη Λυτή. Στη Λυτή. Πολύ ωραία. Ναι. Μακεδονικό. Όμορφα. Έτσι λέγεται η ομάδα. Σαν παιδί. Πρώτο μάτς. Σαν παιδί. Σαν παιδί, ναι. Μάλιστα. Πρώτο μάτς. Πρώτο σου μάτς. Πρώτο μάτς που είδα, έτσι. Πάω. Ναι. Έφυγα το βράδυ κρυφά από το σπίτι. Ναι. Πήγα 1000 μέτρα μακριότερα στην προθείο μου και στη θεία μου. Ναι. Κουπανιστός από το σπίτι. Δεν ήξερα, ναι, ούτε τηλέφωνα είχε τότε τίποτα. Ναι, 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 ναι. Είπα ψέματα στο θείο, στη θεία. Ναι. Το ξέρουνε. Πρώτη φορά το έχω κάνει αυτό. Στα 8 μου, έτσι. Ναι. Δεν προηγήθηκε κάτι άλλο, πούμε, για να μένουν ήσυχοι οι γονείς. Με ψάχνουν εκεί. Τέλος πάντων, την άλλη μέρα έπαιζε πάω Παναθηναϊκός. Και εγώ είμαι εκτός Θεσσαλονίκης, δεν είμαι εντός Θεσσαλονίκης, τότε που δεν υπήρχαν, μόνο γαϊδούργια υπήρχαν. Για να κατέβεις στη Θεσσαλονίκη, κάνα λεωφορείο, κάνα 4 ώρες. Ναι. Πήγα πάω Παναθηναϊκός με τον θείο μου, ο θείος μου ήταν φίλος του Παντελάκη, του συγχωρημένου. Μάλιστα. Είχε και μέσα και, τέλος πάντων, ήταν και μέλος κάτι τέτοιο στο συμβούλιο εκεί μέσα στον ΠΑΟΚ. Με πήρε και με πήγε εκεί πέρα και για να με ανταμείψει ο πατέρας μου, ξέρεις, έκανε, που ήταν Ερακλειδέας. Τι? Με πήρε τηλεόραση έγχρωμη. Έγχρωμη! Ξανά. Τι χρονολογία? Τι χρονολογία? Ας σε πω κιόλας. Όχι μόνο έγχρωμη. Δεν υπήρχε τηλεόραση ούτε ασπρόμαυρη τότε. Και με τηλεχειριστήριο. Το 70, με τηλεχειριστήριο, με μαγνήτη, όχι από αυτά τα... Με μαγνήτη!
Ναι, είναι Έμερσον. Όποιος ξέρει από τηλεοράσεις, Έμερσον, Αμερικάνικα. Έμερσον ήταν. Μου κάνει Βραζιλιάνος δεξιός οπισθοφύλακας, Μπονταφόγκο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έπεσε. 71 με τηλεχειριστήριο, φίλε. Έχρωμη. Καλημέρα σας, πάμε στις δύο τελευταίες γραμμές, ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Έλα, φιλάρετε, πάμε. Έχει... Έχει, 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 τρύπα το ζαλβάρι, έχει. Το μαμούθ, φίλε. Αό μαμούθ, έπαιξε τον αό μαμούθ. Είχα δόντι και έπαιξε τον μαμούθ. Μαμούθ στο στρατό. Ελεφαντόδοτο. Εκείνο εκεί το βοδινό με στην κονσέρβα. Αυτό που είχε πάνω από τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Που το τρώγαμε και δεν μας έπιανε τίποτα όμως. Τίποτα. Και την κονσέρβα με το τυράκι, ένα κίτρινο πράγμα. Σωστό, σωστό. Ένα κίτρινο πράγμα όπως το είπες. Που λες είναι σφουγγάρι, είναι τυρί, είναι σαπούνι. Ποιος ξέρει τι ήταν. Τριπλή μεταβλητή. Λοιπόν, αλλά το... εκεί την πρώτη εποχή ήταν όταν ουσιαστικά υπήρχαν οι δρόμοι για να παίξουμε, γιατί μεγάλωσα στη Χάνθ κοντά, γύρω-γύρω. Είχε και τότε. Και οι δρόμοι ήταν η Δεσπερέ, η Διαλέτη, η Δαγκλή. Έτσι. Που ουσιαστικά Φυστά. Περνούσε η μπάλα κάτω από το αυτοκίνητο, ανάμεσα από τις ρόδες, και όταν έφευγε από πίσω, αναπηδούσε και έφευγε προς τα πάνω. Ξανονικά. Έπαιζε στο 1-2 με τις ρόδες. Από κάτω. Μπράβο. Έτσι και πήγαινε Δεσπερέ, τη ρόδα, όμως άκουγες η Δεσπερέ πάνω, δεν είναι πήγαινε. Πολύ στενή για να παίξεις. Δεν είχε τότε τα αυτοκίνητα στο πλάι παρκαρισμένα εκεί. Εντάξει, είχε αυτοκίνητα. Ναι. Είχε αυτοκίνητα, αλλά ήταν αυτό το μακρόστενο που γινόταν. Ναι. Και είναι. Όταν ήμασταν έτσι αρκετά άτομα, μετά λίγο μεγαλώνοντας, μπήκαμε μέσα στη Χάνθ που ουσιαστικά πηδούσαμε το κάγκελο, εκεί που είναι η ΔΕΗ τώρα, από το πλάι δηλαδή, ένα μικρό στενάκι είναι, είχε από εκεί το κάγκελο, πηδούσαμε το κάγκελο και παίζαμε εκεί μέσα. Όταν ήμασταν μικροί δεν μας αφήνα να παίξουμε στο κεντρικό, ήταν χωμάτινο, παίζαμε δίπλα. Μεγαλώνοντας, ξέρεις, κάθε Σάββατο γινόταν ένα παιχνίδι. Ναι. Μαζευόταν κόσμος κάθε Σάββατο και γινόταν κανονικά παιχνίδια. Κανονικά με κόσμο και τα λοιπά και αυτά. Και 15 και 18. Ωραία πράγματα. Από τη μία και από την άλλη μεριά. Ωραιότατα. Αλλά το εντυπωσιακό ήταν όταν μέσα στο σχολείο είχαμε μια μπάλα με σπυράκια μικρή, πλαστική. Και την έπαιρνε ο δάσκαλος με το κλειδί και την κλείτωνε, έσκιζε. Κανονικά. Με την έσκιζε. Για φέρε εδώ την μπάλα. Γινόταν κάθε φορά, εμφανιζόταν κι άλλη μετά. Αυγάτιζαν λοιπόν αυτές. Εμείς μαζεύαμε τότε από τις Πανίνη για να πάρουμε τη δερμάτινη μπάλα. Είχε και η κουκουρούκου αυτοκόλλητο μέσα που κέρδιζε μπάλα, αλλά ήταν οι μπάλες. Εντάξει. Μάλιστα. Στο σχολείο είχαμε κάτι άλλο, όχι μπάλα κανονική, γιατί ήταν μικρός ο χώρος. Στο 38 ήμουν. Τέλεια. Και έγινε, φιλαρέτε μου. Αυτό που θέλω να πω είναι πραγματικά με εντυπωσιάζει. Δηλαδή, τι ωραία να ακούς τον Ολυμπιακό να κάνει εξώδικο και να λέει για απόλυτη αδιαφάνεια. Ναι, εντάξει. Τέλεια. Τέλεια. Απόλαυσέ το. Απόλαυσέ το. Φινά ανέκδοτο. Θα κάνουμε ειδική μέρα για τα ανέκδοτα. Θα κάνω. Okay. Για φιλιά, καλά. Φιλιά. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Ναι. Έπεσε. Πες μου λίγο ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 87 για να βγάλω τον τυχερό για το Ποζάρ. Το 87. Αλυσίδα. Κολλάει αυτό τώρα στο ταξίδι στο Βίντας. Τότε φόραγαν σε μια αλυσίδα, έτσι. Παίκτες, φίλε, όπου και βάτες, φίλε. Και λαχούρι, αυτό και... Λοιπόν, ο Φάνης ή Φανής Γιώργος, δεν ξέρω που πηγαίνει ο τόνος, σε 206 το τηλέφωνο σου, Φάνης Γιώργος μάλλον, κερδίζεις το τριήμερο στο Πόζα, θα σε πάρουμε τηλέφωνο να ενημερωθείς πώς θα πας στο υπέροχο Φιλοξένεια. Φεύγουμε υπό της ασφάλτου. Φορηγή δεύτερης ώρας λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, υπέροχα φαγητά, πηγαίνετε εκεί, θα απολαύσετε πραγματικά κρεατικά ζουμερά, καλομαγειρεμένα σε έναν υπέροχο χώρο. Πλήρως αναγεννισμένο, δεν ξεχνάτε Tenda Home 430-011 Τεντάρες, έχει τα ωραιότερα πανιά, τα πιο ανθεκτικά, τους ωραιότερους μηχανισμούς, ο Γιώργος Γιωγιάννης Κατουρτζίδης,
Φυσικά κλιμάρτο, άρχοντας του κλιματισμού 917 646, αντλίες θερμότητες, κεντρικά συστήματα διαρβείο και ο ΣΕΣ Κώστας ξέρει. Και βέβαια φοροπρόβλεψη, ο Γιώργος Μουτσιάνας γνωρίζει κάθε τερτύπη, κάθε παραθυράκι, κάθε υποσημείωση για το πόθεν έσχεσαι, το περιουσιολόγιο να σώσετε τα λεπτουδάκια σας από αυτούς που θέλουν να σας τα πάρουν πολλά χρόνια. Και μπείτε και στο φοροπρόβλεψη.gr να δείτε τι και πώς. 22-50-02. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν μαζί σε αυτό το ταξίδι πίσω στον χρόνο. Διαβάζω, τι ρωτάς, λέει, την προ-Χριστού εποχή που εγώ είδα το πρώτο μας ήταν. Δεν ήταν του ΠΑΟΚ, ήταν στο δημοτικό γήπεδο της Κατερίνης. Κάναμε εμείς οι μαθητές προπονήσεις εκεί το πρώτο θηλαίον Κατερίνης και στο καπάκι έπαιζε Πιερικός. Άριθ, έχασε ο Πιερικός. Γεια σου, Νανούκα! Ρε, τι γίνεται. Φιλιά στο Λάρι. Το πρώτο παιχνίδι που είδαμε γαύρο, κυνηγούσε ο Παρίδης, λέει τον Αγγελή. Λοιπόν, πρέπει να ήταν 68 ή 69. Νωρίτερα μας φέραν οι γονείς μας από τη Νέα Υόρκη και εγώ στη Χάνθε έπαιζα μπάλα. Γεια σου, Λάρι. Όλα τα μηνυματάκια σας στον τοίχο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Δεν πέφτει με τίποτα. Καλό σου κου. Boy! Α! Κάτι θα έχει αυτό το Σαββατοκύριακο, ξέρετε. Γεια σας!